οι οποίοι έχουν περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Μακέζι Μουρ, ο οποίος φέτος. Το οποίο τον βελτίωσε ακόμα περισσότερο. Τον βελτίωσε και τον ορίμασαν πασχετικά. Έτσι και δικαιωματικά είναι MVP του φετινού πρωταθλήματος βάσει του συστήματος. Ναι, ναι, βάσει του συστήματος. Κοίταξε, όταν έχει μια τέτοια προσφορά συνολική σε ένα σύλλογο και τον έχει οδηγήσει, τον έχει πάρει το χέρι μαζί βέβαια και με του άλλου παίκτε και με την προσπάθεια τη μεγάλη που έχει κάνει ο Χρήστος Ερέλης, δεν μπορεί να τον δάνε αμαλυτία ποσότητα. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί μιλά για τα στατιστικά του, διότι έχει 17 πόντου μέσον όρο. Με εξαιρετικά ποσοστά, 6,7 rebound και 5,3 assist σε 20 λεπτά. Και δεν κάνει και το βασικό είναι ότι δεν κάνει και με τρομερή κατάκτηση στις προσπάθειες. Δεν παίζει για τον εαυτό του. Έτσι ακριβώς. Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό. Από την άλλη λοιπόν ο Πανιώνιος, ο οποίος έκανε σημαντικότατες αλλαγές, γιατί κάποια στιγμή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έπαιζε μόνο στο Σαγκελαρίου, είναι ο Μπράζελτον. Σκαστά για τον Κράβιτς. Έξυπνα μεν με στόχο, αλλά η μπάλα δεν βρίσκει το στόχο της. Ναι. Μουρ. Ωραία σαν ιδέα. Λαμπ στη γωνία. Αστοχή αυτή τη φορά προσπαθεί. Ο Καγκλαμανέξ κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα στις 5 για τον αύριο. Μπράζελτον. Καλός τριπλέρ. Σταυρωτές. Κράβιτς προς το καλάθι. Βρίσκει διάδρομο τον αριστερό. 7-5 για τον Ντέιαν Κράβιτς που έχει περίπου 10,5 πόντους και 4,2 rebound στα 18 λεπτά που παίζει για τον Πανιόνιο. Έχω μια αίσθηση ότι το σκορ θα πάει αρκετά ψηλά. Και ποιο συμφέρει αυτό, Νίκο? Εντάξει, θεωρητικά συμφέρει τον Λαύριο. Είναι καλύτερη επιθετική ομάδα. Όμως, βέβαια με την προσθήκη των δύο καινούριων παιχτών, ο Πανιώνιος έχει αυξήσει το μέσο όρο πόντων. Παίζει και εντός έδρας. Θα δούμε. Το ακούμε μέσα το rebound. Ένα δυνατό παιδί. Που δεν κάνει μεσού τη χρονιά. Κράβιτς. Τάπα ψηλά από τον Κλαμανάκη. Έχουμε φάουλ, λέει ο Σόμος, στα δίπλα στη φάση. Τα Κλαμανάκη που κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Δείτε εδώ τη φάση. Ναι, του πήρε το κεφάλι ψηλά, δεν έκοψε, αλλά στο κατέβασμα το ακούμπησε το χι. Εγώ είδα ότι ο Κράβιτς αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, έχει πάρει τρεις-τέσσερις προσπάθειες, είναι πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Θα χτυπήσει, είναι πιο γρήγορο στα πόδια από τον Κακλαμανάκη. Να πούμε ότι ο Κράβιτς έχει παίξει δύο φορές στο Ρέθυμνο, είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και έχει αποδειχθεί, Νίκο, ότι κάθε ομάδα που εμπιστεύεται πριν που ξαναπαίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τη ευγένεια αμέσως, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Κοίταξε να δεις, ανάλογα με τα μπάτζετ, αυτή τη στιγμή πρέπει να ψάξεις πολύ και να ξέρεις πάρα πολύ καλά την αγορά για να πετύχεις λαβράκια. Οπότε είναι πολύ καλό και πολύ σωστή ιδέα τουλάχιστον τρεις παίκτες από τους έξι ξένους να έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό διάλεξε και έκανε το Λαύριο και κάποιες άλλες ομάδες και έχει πετύχει. Άστοχο το σουτ. Μαζεύει ο Κράβιτς, ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής. Μακριά πάσα. Ο Μουρ πολύ έξυπνα. Μπάλα. Κλέβει την μπάλα από τον Νταλό. Δείτε και πάλι την πάσα στα 15 μέτρα. Είναι ο Νταλό που και αυτός έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ο Νταλό τους έχει σχεδόν 8 πόντους, 6,6 rebound και 3,5 assist. Ένας περιφερειακός επιτυχίας παίκτης, έτσι. Ναι, ο Μπράζελτον. Είναι αρκετά καλός, έχει μεγάλα χέρια. Σαγκελαρίου. Αστοχή ο αρχηγός της ομάδας, ο Σαγκελαρίου που έχει 12,8 πόντους και είναι από τους κορυφαίους φέτος της ομάδας, Κακλαμανάκης. Γυρίζει μεν, φάουλ δε, χαμηλά, του Ακουμέντσα. Για να δούμε τη φάση και πάλι. Του Ακουμέντσα που έχει τον ρόλο. Με τους καινούριους κανονισμούς πλέον που εφαρμόζονται, κάθε επαφή είναι φάουλ. Παλαιότερα, δηλαδή πριν ένα-δύο χρόνια, αυτά τα φάουλ της επαφής, τα contact που λέμε, δεν σφυριζόντουσαν. Τώρα υπάρχει η ρητή εντολή να σφυρίζει οποιαδήποτε επαφή. Τώρα αυτό είναι απόκειται στην διακριτική ευθεία του διαιτητών, έτσι. Λοιπόν, Μέγερ. Το μακρινό κουκ είναι άστοχο. Ο Μέγερ είναι ένας ψηλός που παίρνει πάλι την μπάλα, που είναι πολύ καλό στο εξωτερικό παιχνίδι. Ναι. Τα Κακλαμανάκη βγάζει έξω. Λαμπ. Προσποίηση ο Λαμπ. Μουρ είναι καλό στο τέτριο πόντων. Το αποδεικνύει εδώ 9-8. Μειώνει το Λαύριο σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει δυναμικά και για τις δύο ομάδες. Για τις δύο ομάδες ήταν μια λάθος βοήθεια το που πήγαν να δώσουν. Δώσανε βοήθεια στην μπάλα και αφήσανε τον Μουρ στο ξεμαρκάριστο. Στον Ταλό ήταν λάθος η άμυνά του. Ταλό. Αδύνατη πλευρά, διαγώνια πάσα. Σακελαρίου, το Κουκ. Άστοχος Κράβιτς, φάουλ. Πρόξιμο. 9-8 το σκορ για τον Πανιόνιο. Σε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον γηπεδούχο. Καθώς σήμερα είχαμε τη νίκη της Λάρισσας, άρα η Λάρισσας σιγά σιγά φαίνεται πως απομακρύνεται από τη διακεκαυμένη ζώνη. Ακριβώς. Και φαίνεται πως είναι ένας χορός υποβασμού, κυρίως για δύο ομάδες. Αν θεωρήσουμε ότι τα Τρίκαλα είναι σε δεινή, δεινότατη θέση, είναι κόρυβος, είναι ένα βαθμό πάνω από τον Πανιόνιο και Πανιόνιος. Πανιόνιος, ναι, γιατί ο γυμναστικός έφτασε ήδη στις 8 νίκες. Εδώ που βρίσκομαι δεν μπορώ να ξέρω
τι δημήθη μεταξύ διαιτητών και Λαβρίου. Απλώς δόθηκε ένα φάουλ επιθετικό, αμυντικό. Στην προσπάθεια του Κράβιτς. Κράβιτς για επιθετικό rebound. Κράβιτς με το ένα χέρι σουτάρει μέσα ο Κράβιτς, ο οποίος στους 10,4 πόντους που ευστοχεί, έχει μόλις 57% στις βολές. Αχίλιος παίρνω, ναι, σήμερα να δούμε. Να ξέρεις, πολλές φορές ένα κρίσιμο μάτς, όπως εδώ, ας πούμε, ο παίκτης το βλέπει το καλάθι μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα την ψυχολογία του. Ακριβώς. Νίξον, 18. Μουρ, κατά η μπάλα, μπερδεύεται. Κράβιτς, στήριγμα στον Μπράζερτον, reverse κίνηση. Ξαγελαρίου, ζητάει στήριγμα, Νταλό, με κοντύτερο παίκτη. Έχει μισμάτς, ναι. Έρχεται ο Μέγερ, βγαίνει η έξτρα πάσα στην αδύνατη πλευρά, Κουακουμένσα. Το σούτ είναι καλό. Νταλό, Κράβιτς, καλάθι και φάουλ. Μέχρι στιγμής ο Κράβιτς είναι ο καταλήτης για τον Πανιόνιο, καθώς έχει πετύχει τους περισσότερους από τους πόντους της ομάδας του. Έχει πετύχει 8 πόντους. Rebound. Στα rebound βρίσκεται στα 2. Και νομίζω ότι καταρχήν έχει αφήσει απόλυτα εκτεθειμένο τόσο τον Τζόσον όσο και τον Καγκλαμανάκη. Έτσι. Τώρα 10 ουσιαστικά από 13 πόντους. Δεν έχει περάσει ακόμη στη στατιστική υπηρεσία. Ζητώ συγγνώμη, είναι ακόμη σε 8 στατιστική υπηρεσία. Μπράζελτον, Κουακουμένσα, ο Αμερικανοκογκολέζος. Νταλό, ψηλά, Κράβιτς, 12. 12 στους 15, ο Κράβιτς, ένας παίκτης ο οποίος έχει μέσο όρο στους 10,3. Επενδύσει καταρχήν συναισθηματικά, ψυχικά και οικονομικά φέτος για να κρατήσει τον Πανιόνιο κατηγορία. Ίσως ήταν ο παράγοντας, Νίκο, που δεν είχε υπολογίσει τους Ερέλιους μέχρι στιγμής. Κοίταξε, θα ήθελα να πω ότι έχουν αλληλεξοδοτερωθεί οι υπόλοιποι παίκτες μεταξύ τους. Απλώς το δίδυμο του Κράβιτς, τον οποιοδήποτε μαρκάρισε, τον Τζόνσον ή τον Καλαμανάκη, νομίζω ότι ο Κράβιτς έχει παίξει πάρα πολύ καλύτερα. Και καλά κάνει ο Πανιόνιος και βρίσκει τις ενεργασίες στο τέλος της επίθεσης, αξιοποιώντας την υπεροχή του με το συγκεκριμένο παίχτη. Μέχρι στιγμής ο Πανιόνιος έχει 66% δίποντα, 33 τρίποντα, 40 και 33 το Λαύριο. Οι υπολείπεντες θα ριμπάνε 7-3 για τον Πανιόνιο. Μέχρι στιγμής κυριαρχία επί του Λαυρίου. Κράβιτς, Σακελαρίου. Βλέπεις, η μπάλα μεταφέρεται, κάνουν swing στην μπάλα. Το 2-1-2. Δύσκολη φάση με τον Σακελαρίου, ένα απίθανο καλάθι. Ζητάει και φάουλ. Ένα απίθανο καλάθι για τον Σακελαρίου που μένει όρθιος. Και με επαφή προς το καλάθι, ο Σακελαρίου που κάνει την καλύτερη τη χρονιά σε επίπεδο Α1 κατηγορίας. Έχει είναι όριμος πλέον, έχει αποκτήσει εμπειρία. Μουρ, δύσκολη φάση, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, 17-10 για το Λαύριο. Λέω λοιπόν εδώ είναι ο Μακένζι Μουρ, ενδεχομένως και MVP του φετινού πρωταθλήματος. Έλεγα λοιπόν για τον Σακελαρίου ότι κάνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, Μπράζετον. Δεύτερη μπάλα στο Κουακουμένσα και έρχεται όμως ο Κράβιτς να συνεχίσει το σερί του. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής Κακλαμανάκης, Μέγερ και Τζόνσον έχουν εκτεθεί από τον Κράβιτς. Ανεπανόρθωτα μέχρι στιγμής. 3,5 και κάτι λιγότερο. 19-10 για τον Πανιόνιο που ξεκινάει φουριόζος σε ένα μάτσο με μια πολύ δύσκολη ομάδα. Νίξον που όμως δεν το αποδεικνύει μέχρι στιγμής. Μέγερ από τα 6. Σουτάρια στο Χ. Κακουμένσα. Έχουν μπει πιο ζεστά οι παίκτες του Πανιόνιου που ξέρουν ότι μπορούν να παίζουν και μια κατηγορία σήμερα. Σακελαρίου χαμηλά στον Κράβιτς. Κράβιτς με αντίπαλο τον Κλαμανάκη που κάνει ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά σήμερα απέναντι στον Κράβιτς δεν πηγαίνει καλά. Και όλα αυτά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Τσούπκοβιτς είναι το 12ο του Πανιόνιου, καθώς τόσο ο Τσούπκοβιτς όσο και ο Σωτήρης Μανολόπουλος λόγω της γένεξής του κεφαλιά και γροθιά. Εισέπραξαν χθες το βράδυ από το αθλητικό δικαστήριο από μια αγωνιστική. Αυτό θεωρητικά αποτελεί πλήγμα για τον Πανιόνιο. Φυσικά, και δεν έχει άλλο εισάξει ο τεσάρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Κράβιτς είναι σε μυθικό ξεκίνημα. Τα καλύτερα 7 λεπτά της ζωής του δεν τα έχει κάνει ούτε στο ρεθμό 2 χρόνια, ούτε στο Βέλγιο που έπαιζε πέρσι, πρόπερσι και πέρσι. Λοιπόν, Κράβιτς. 21-10 με τον Κράβιτς να κάνει μυθικά πράγματα. Να κάνει παπάδες θα έλεγα εγώ, έτσι. Ναι, το πήγες στο θρησκευτικό εσύ. Ναι, γιατί είναι έχει, εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα. Νίκο, τι? Χρόνια πολλά και σε όλους. Ξεκινάνε από σήμερα οι γιορταστικές μέρες για την Ορθοδοξία και εδώ που ξέρουμε ψηλά καρφώνει μεν, έχουμε όμως φάουλ. Υπάρχει διένεξη εκεί μεταξύ Διεπτό και Σερέλη σε ένα παιχνίδι που δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για το Λαύριο. Και μιλάμε για το Λαύριο που ισοβαθμίζει στην τρίτη θέση με την ΑΕΚ και εδώ ο Κουζέλογλου. Ξέρεις, ο Κουζέλογλου έχει ένα κοινό με τον Νταλό. Ποιο είναι αυτό? Τώρα πας τώρα. Γιατί... Νίκο, έχουν περάσει παιδιά από την Παρτίζαν. Α, μπράβο. Εντάξει. Είσαι καλύτερος στην έρευνα των παιχτών.
Που περνάει ο Μαρκίς Κάμινς. Πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Λάζαρους, έτσι. Και στο Λάρι Βορεάδη. Και στο Λάρι Βορεάδη. Το Λάζαρο Παπαδόπουλο. Έτσι, το Λάζαρο Παπαδόπουλο. Έτσι, το Λάζαρο Λέσιτς. Ναι, το... Πολλούς έχουμε αρκετούς. Αλλά επειδή ο Λάζαρ Λέσιτς δεν είναι παλαιομερολογίτης, δεν γιορτάζει σήμερα. Εντάξει. Για αυτούς που θυμούνται, πρώην προπονητής του Άρη, συνεργάτης του Ιωαννίδη. Και πρώτος προπονητής κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώς. Αρχές δεκαετίας του 90, λοιπόν. Να πούμε σήμερα, θα δούμε συνέχεια και πιο αναλυτικά, σε μια ανάπαυλα ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε, ο Γράφης του Κορύβου, στο τέλος η Λάρισα επί του Κολοσσού και η Κίμη των Τρικάλων. Όλα αυτά είμαστε στο 2.43 να σκουμιστεί το παρκέ, 21-10, σε ένα μάτς όπου στον Πανιόνιο Κράβιτς 16, 3 ο Κουακουμένσα και 2 ο Σακελαρίου, στο καλύτερο ξεκίνημα της ζωής του, απέναντι από τον Λαύριο που έχει από 5 πόντους τον Κράβιτς, τον Κράβιτς, συγγνώμη, τον Λαμπ και τον Μουρ. Μουρ, σαν να βρει στήριγμα, τον βρίσκει στο Λαμπ. Παραλίγο να μπει μέσα. Λαμπ, ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Μακίθ Κάμινγκς. Μέγερ από μακριά είναι καλό σουτέρ, εδώ το αποδεικνύει, 21-13. Ο Μέγερ, ένας Αμερικανός. Κοίταξε, είναι οποίος... Αμερικανός, συνεχώς να μην είναι καλό σουτέρ. Ναι, ναι. Και πρόσεξε, έπαιξε στον Προμηθέα, όπως έπαιξε τον Προμηθέα και ο Μουρ, έτσι. Ναι, ναι. Και πέστα σε μια εξαιρετική ομάδα, εδώ ο Κουακουμένσα. Στάρε φτωχή, δεν μας το έχει συζητήσει, ο Κουακουμένσα. Ένα στα δύο, ναι, κάνε ένα σουτ πριν από δύο πρώτα. Ο Αμερικανός Κοκολέντης έχει παίξει. Έχει παίξει σε Δανία και Αυστρία. Ναι, εντάξει, μικρά πρωταθλήματα έχει πάρει όμως. Με συστάσεις από τον Κρίς Κουκάζ. Μάλιστα. Νίξον για τον Μέγερ, 24-13 στους 11, 1-56. Εδώ κάποιοι θα αλλάζουν οι παίκτες. Αστοχή ψηλά μαζεύει ο Νταλό. Νταλό που λες, πέρασε όπως και του ξέρω όλα την Παρτίζαν, Βελιγραδίου. Με τον Σκοφ Γιώσεβιτς, εδώ ο Νταλό, αλλάζει χέρι, αστοχή εξ επαφής. Το ματιάσαμε, Μέγερ για τον Μουρ. Δεν χάνεται αυτό το lay-up, κακώς διαμαρτύρεται, πρέπει να έχει πάει για καρφός. Μουρ, το Eurostep, υπάρχει foul. Σωστό. Λοιπόν, 1-37. Βλέπετε τον Λαμπ και τον Μακένζι Μουρ. Ο Μακένζι Μουρ, ο οποίος Νίκο φέτος, σε αυτή τη μυθική χρονιά που κάνει, έχει 51% έντος παιδιάς, 35 δίποντα, έχει 54% βολές. Έχει 6,65 rebound και 5,69 assist στα 28 λεπτά που παίζει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι βάζει, είναι και παίζει οικονομία. Ναι, ναι, έχει τα νούμερα του, είναι δικαιωματικά σου με βάση συστήματος του έντεξε, είναι ο MVP ας πούμε. Να πω για τον Μακίθ Κάμινγκς που πέρασε στο παιχνίδι και αυτός. Ο Μακίθ Κάμινγκς, μία από τις αλλαγές των τελευταίων τριών εβδομάδων με τον Πανιόνιο, είναι ότι ετοιμάζεται ο διπλάνος για να πάρει θέση του Μπράζιλτον. Ο Κάμινγκς έχει παίξει δύο παιχνίδια και 13,5 πόντους. Έχει 4,5 rebound και 0,5 assist σε 26 λεπτά που έχει παίξει. Εδώ βλέπετε τον φοβερό και τρομερό φέτος Μακένζι Μουρ. Το σημαντικό από τον Λάβριο είναι ότι κατάφερε να δει το παίκτη και δεν τον έδωσε με στην ίδια πράξη προτάσεις που είχε και τον κρατάει στο τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει, να σου πω κάτι, ο Πανιόνιος ίσως έκανε. Για τον Λάβριο μιλάω. Για τον Μακένζι Μουρ. Για τον Μακένζι Μουρ, νομίζω δεν έλεγε. Και τον έχει κρατήσει το Λάβριο και δεν τον έχει δώσει παρά τις προτάσεις που είχε. Εντάξει. Σε αντίθεση με τον Κρέιπ που έφυγε. Θα τον δώσει του χρόνου. Κοίταξε, τη στιγμή που πάει τώρα να μπει σε μια στην τετράδα, θυσιάζει την καριέρα ενός παίκτη, την οποία θα μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία άτυπη. Αυτό ο Κάμινγκς, ένα πολύ δυνατό παιδί, ο Κάμινγκς στο Χ, ο παίκτης από την Αλαμπάμα. Ο Κάμινγκς ήταν καταλήτης στο μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, ο Κάμινγκς ο απόφυτος του Kennesaw State University, ο οποίος έχει περάσει από αναπτυξιακή λίγα και έχει περάσει από Γαλλία, έχει περάσει από Κορέα, η τελευταία του μάτια στην Κορέα. Που ακούμε σαν κάτα χειροκροτούμενος. Μια που το παιδί αυτό έχει κάνει και αυτό ένα εξαιρετικό ξεκίνημα σήμερα. Ο Κουακουμένσα είναι στους 6 πόντους. Όταν, Νίκο, ο Κουακουμένσα έχει όλους τους 7. Κάμινγκς, χαμηλός σούτ αρχικά. Μαζεύω Κουζέλογλου που είχε 13 rebound στο μάτς με τον Γκόριβο. Ναι, είναι καλός rebounder. Είναι ένας Έλληνας παίκτης πολύ χρήσιμος. Στο παιδί περνάει άλλος ένας θεαματικός παίκτης και είναι ο Άγκουιν Βίγκινς. Φέρον, βαρύ όνομα. Θα θυμάσαι εσύ στις δικές σου εποχές Μίτσελ Βίγκινς στο Sporting, μεγάλο σκόρερ. Λαμπ, Βεργίνης, ένας έμπειρος Έλληνας παίκτης αστοχή εδώ ψηλά μαζεύει ο Βίγκινς. Κουζέλογλου από εκεί είναι κίνδυνος. Λαμπ, ο Βίγκινς λοιπόν και ο οποίος είναι και ξάδερφος του περίφημου Βίγκινς που είναι star του NBA, έτσι. Λαμπ. Έχει το DNA του. Δύσκολη φάση, ο Λαμπ κάνει καλή προσπάθεια. Ο Βίγκινς, ο οποίος είναι ξάδερφος του Άντριου Βίγκινς, το star των Minnesota Timberwolves. 24-17 διαφορά μειώνεται στους 7. Ο Λαμπ, ο οποίος έχει φτάσει για το Λαύριο τους 7 πόντους. Ταλό, πρώτο Λαμπ που δεν μαρκάρει, αστοχή που σήμερα μαζί με τον Ιμπάν και Βεργίνης.
Οι αλλαγές που έκανε ο Πανιόνιος του αφαίρεσαν λίγο τον επιθετικό ύστερο. Αντίθετα, δεν το έχει Λάβριο, μεγάλο πάθος ο Πανιόνιος. Ναι, ναι. Αντίθετα, το Λάβριο έκλεισε το σκορ γιατί οι αλλαγές που έγιναν δεν του χάλασαν το ρυθμό, έτσι. Ναι, κακά τα ψέματα, το Λάβριο έχει μεγάλο πάθος στον πάγκο. Εδώ έγινε αλλαγή. Λάμπ, με αντίπαλο ψηλό. Μέγερ από μακριά, ένα ακόμη σουτ. Αστοχή, τελειώνει το δεκάλεπτο. Πανιόνιος 24, Λάβριο 17 σε ένα κατά 3,9 πόντους. Στο Ρέθινο πάλι είχε 6,48. Θα πω ότι δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι ο μεγάλος σκόρερ κτλ. Έτσι, αλλά στο σημείο αυτό, καθώς ξεκινάμε το δεύτερο δεκάλεπτο, να καλησπέρισω την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κατερίνα, τι αλίευσες έχει από τον πάγκο? Οι οδηγίες των δύο προπονητών επικεντρώθηκαν στην άμυνα και ο Βαγγέλης Γιάκος ρίξε από τους παίκτες που είναι τώρα στο παρκέ καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία πάνω στο παρκέ και να βγάλουν μεγαλύτερη ενέργεια όσο είχαν και στο πρώτο δεκάλεπτο. Και στο Λάβριο, δυνατή άμυνα στο pick and roll, να περνάει η μπάλα κάτω από το καλάθι και αν υπάρχει δυσκολία, τότε έξω για εύστοχο τρίποντο που θα δώσει ψυχολογία στην ομάδα. Λάμπ το επιθετικό. Ενώ νωρίτερα έκανε ο δίπλανος λάθος πάσα. Ξεκίνημα λοιπόν δευτέρου δεκαλέπτου. Ο δίπλανος ο οποίος εδώ με υπερένταση. Τώρα τελευταία βλέπεις ότι κάποιοι Έλληνες διεθνείς, όπως τους άνδρες ο Λαρετζάκης ο δίπλανος σήμερα, δείχνουν πολλά προσόντα ως τερματοφύλακες, έτσι. Εντάξει. Ειδικά του Γιαννούλη προθέσανε απίστευτο. Λοιπόν. Άστοχο το σουτ. Κοίταξε, το Λάβριο παίζει με το τίποτα, έτσι. Ναι, ναι, τόξι στο παιχνίδι. Νταλό. Δύσκολη φάση, έρχεται ο Ζήσης Αρικόπουλος, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Ζήση Αρικόπουλο. Πολύχρονος και μπράβο του που έφτασε αυτό το σαν τρέιλερ, τα έτρεξε πιο γρήγορα και από τους κοντούς. Έχει αυτή την αίθουσα ο Ζήσης. Ο Ζήσης, να πούμε ότι είναι άλλη μια εξαιρετική περίπτωση Έλληνα παίκτη για τον Πανιόνιο. Λαμπ, το φάουλ από τον δίπλανο Αρικόπουλος, ο οποίος μην ξεχνάμε. Και μια που είπαμε νωρίτερα και Αλαμπάμα, ότι έπαιξε στην Αλαμπάμα, στο Αλαμπάμα Μπέρμιχαμ 2007-2008, πήγε στο Ohio State μετά. Μαρούσι Πανιόνιος, Άρης Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Προμηθέας, Άρης Πανιόνιος, δηλαδή έχει μεγάλη πορεία ο γεννημένος του 90 Ζήσης Αρικόπουλος, ένα σέντερ υψηλών διαγραφών και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει 5 μετάλλια με τις μικρές εθνικές ομάδες. Όπως και ο Σακελάριο έχει πολύ καλή πορεία και το ξεμετάλλιο στη Ρόδο. Ήταν με Σλούκα και Μάτζαρη τριπέτα περιφερειακό. Στην Ρόδο το 2009. Περάκης. Ο υπαρχηγός του Λαβρίου στην ένατη σεζόν, παρακαλώ. Κοίταξε, το Λαβρίο είναι, θυμίζει, κολεγιακή ομάδα από την άποψη ότι. 13 σεζόν Γιαννακόπουλος. 14 σεζόν Γιαννακόπουλος. Είναι ο Περάκης. Περάκης και είναι πολύ σωστό και σκέφτονται πάρα πολύ σωστά οι άνθρωποι του Λαβρίου και επενδύουν σε έναν άνθρωπο τόσα χρόνια από τα σπλάχνα του συλλόγου. Έμεινε προπονητής. Καμπερίδης. Ανέβασε την ομάδα. Να δούμε τώρα, Νίκο, και όπως σωστά το είπες πριν, να δούμε τώρα με κάποια παιδιά. Εδώ πολύ δύσκολη προσπάθεια από το δίπλαρο. Καταπληκτική! Διότι ήταν εκτός της ισορροπίας το σουτ. Βρίσκει λύσεις από αναπληρωματικούς ο Ζιάκος σήμερα. Ναι, αυτό είναι το βασικό που χρειάζεται ο Πανιόνιος, Δημήτρη, γιατί όπως είπες πολύ σωστά προηγουμένως, δεν έχει τόσο μεγάλο βάθος από πλευράς ποιότητας και σκορ, έτσι. Νίξον, του Σέλογλου. Έκατσε 2 χρόνια στην Παρτίζαν, αλλά με 4 μόνο επίσημα παιχνίδια στην αντρική ομάδα. Τώρα με τους έφηβους. Βεργίνης από μακριά. Αστοχή. Δεσπόζιος Αρικόπουλος. Εντάξει, είναι οι επιλογές του Λαβρίου, θα έλεγα. Τραπικές στα μαλλιά. Είναι πολύ βιαστικές. Παίζει καλή άμυνα Πανιόνιος. Βεργίνης, καταπληκτική άμυνα. Νίξον. Θα πάει προς το καλάθι για πάσα. 28-22. Το Λαβρίο ροκανίζει τη διαφορά. Η μπάλα φτάνει στον Καμπερίδη. Και να δούμε εδώ κατά πόσο. Καθώς πρέπει να πάρουν ανάσες κάποιοι βασικοί, όπως ο Μπράζελτον για παράδειγμα ή ο Κράβιτς. Διότι πρέπει, μην ξεχνάμε, ο Γιάκος να κάνει συντήρηση από τους παίκτες στο τέλος του αγώνα. Ο Τσούκοβιτς δεν παίζει σήμερα. Αφαλώς. Έξω για τον Κάμινγκς. Σουτάρι. Αστοχή από τα χέρια του Νίξον, έξω για τον Πανιόνιο. Ο Νίξον, άλλη μια σημαντική περίπτωση, Νίκο. Δεν νομίζω να έχει σχέση με τον Νόρμ Νίξον, έτσι, τον Lakers. Το θυμάσαι που ήρθε και σας έκανε μάθημα στην Κλειφάδα, έτσι. Στην Κλειφάδα, είναι μεγάλος παίκτης των Lakers. Θυμάσαι η σύζυγός του, ποια ήτανε? Η Ντέμπι Άλεν, ναι. Η πρωταγωνίστρια του Fame. Ναι, ναι, ναι. Και στην ταινία και στο σύριαλ. Καμπερίς κάτσε στον πάγκο. Λοιπόν, και με τον Μπράζελτον πλέον και την ισχυρή τριπλέτα περιφερειακών με Σακελάριου, Μπράζελτον και Κάμινγκς. Έχει και το δίπλαρο, έχει και το Σαρικόπουλο. Ο Κάμινγκς ανεβαίνει στο 4 πια, Νίκο. Ναι, στο 4. Μπορεί να παίξει 4 και έχει μισμάτς με τον Νίξον, το οποίο δεν το βλέπουμε. Εδώ Μπράζελτον με τον Κουζέλογλου. Και εδώ ο Κουζέλογλου παίζει καλή άμυνα με την πρώτη του Γόγκινς, τέλος χρόνου. Εδώ να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η καλή άμυνα δεν ήταν τόσο του παίκτη που μάρκαρε τον Μπράζελτον, αλλά τη βοήθεια που δόθηκε πάνω στην τρίπλα. Απλώς ήταν ίσως θα έπρεπε να ψάξουν το μισμάς, να παίξουν τον Κάμινγκς κοντά στο low post.
Ήταν λίγο βιαστική ενέργεια, τελείωνε ο χρόνος. 28-22 σε ένα κλειστό γεμάτο της Οδού Αρτάκη, στο ιστορικό κλειστό. Έχει γνωρίσει πιένες σε ελληνικά και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αρκετό είδωρο τα έχουν χτίσει εδώ χρόνια. Κάποια εκ των οποίων είχαν πρωταγωνιστεί και τον Νίκο Λινάρδο, ο Κουζέλογλου αστοχή, μαζεύει το μακρινό ριμπάουντ δίπλα του. Μόνο 13 χρόνια εδώ. Τι είναι 13 χρόνια, τίποτα. 250 μάτς. Μπράζελτον. Εκπληκτικά στο Θαρικόπουλο που καρφώνει. Ίσως η ορότερη φάση της... Πέρασε την πάλα από την Καναλότυπα. Καναλότυπα και είχε μια πολύ ωραία συνεργασία. Ήρθε τρέιλερ ο Σαρικόπουλος. Κατευθείαν κάθε την πάσα πάρα πολύ καλή. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από τον Λάβριο. Νίξον. Περάξει από μακριά αστοχή. Και το Λάβριο δεν μπορεί να πλησιάσει πέρα των οκτωπότων. Γιατί ο Λάβριο παίζει με δύο πάσε σουτ, τρει πάσε σουτ. Εντάξει, δεν έχει συνηθίσει ότι παίζει πολύ με τον τρίπο το παίζει. Αλλά δεν έχουν τόσο πολύ υπομονή στην επίθεση. Μπράζελτον. Μπράζελτον που έχει περάσει από μια εξαιρετική ομάδα τη Ρόζα Ράντομ. Και μάλιστα απέναντι από τον ΠΑΟΚ πρόπερς ήταν καταλήτης εκείνο το μάτς. 5-40 Πανιώνιος Λαύριο, 30-22 Πανιώνιος παίζει μια καταπληκτική άμυνα. Ναι, εκεί πρέπει να εστιάσει ο Πανιώνιος. Βοηθούμενος και από το γεγονός ότι το Λαύριο δεν γυρίζει την μπάλα σήμερα. Νίξον με το δίπλαρο να το μαρκάρει στη δεξιά τρίπλα. Νίξον στα πρωτές περνάει από αριστερά. Ο δίπλαρος κλέβει την μπάλα και ενώ φαινόταν ότι έχει περάσει ο Νίξον, ο δίπλαρος δείχνει ότι είναι προσανατολισμένος στο μαρκάρισμα ναι, του αντιπάλου του. Ο στόχος είναι να σε περάσει. Και μεγαλώνει, ναι, μεγαλώνει τα ύψη. Ο Σερέλης βγάζει τον Βεργίνη και αφήνει τον Μουρ. Έχοντας χειριστεί της μπάλας φανερό τον Νίξον εδώ. Ο Μουρ δείχνει γιατί είναι ο MVP μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ναι, μπήκε κατευθείαν μέσα και πήρε το fade away shoot. Έχω την εντύπωση Νίκο ότι... Είδες πήγα από Νίξον. Νίκο ότι ο Μουρ θα παίξει πολύ μεγάλη ομάδα του χρόνου. Όπως όλοι έχουν πει και το λέει και ο Σερέλης αυτό, είναι παίκτης ομάδας Ευρωλίγκας. Επιπέδου Ευρωλίγκας. Σακελαρίου. Καλός τριπλέρ. Περνάει. Φάουλ. Από το Wiggins. Στην προσπάθεια συνεργασίας των παιχνών του Πανιωνίου. 30-24. Η διαφορά είναι στους 6. Σε ένα παιχνίδι εδώ κοιτάξτε ο Μουρ, ο οποίος φτάνει τους 7. 7 Λάμπ, 7 Μουρ, 3 ο Μέγερ, 2 ο Wiggins, 3 ο Περάκης. Μπράζελτον. Βγαίνει ο δίπλαρος. Τετράγωνο να βγει πάνω Σακελαρίου και σκρίνει την μπάλα. Αντίθετα το Σακελαρίου εναντίον όλων. Πολύ δύσκολη φάση. Έρχεται ο Σαρικόπουλος. Ξανά ο Σαρικόπουλος, ο οποίος είναι... Ανέβη. Έχει πάρει πολλά σκουπίδια. Πήγα να πω ότι είναι άξιος στην κατάσταση του Κράβης μέχρι στιγμής. Και μέχρι στιγμής θα σου πω Νίκο ότι έχει βρει πολλούς πόντους από το 5 που σας δεν περίμενε ο Πανιώνιος. 6 ο Ζης, πώς έχει βάλει ο Σαρικόπουλος. Ακριβώς 6. 6 και 16 ο Κράβης 22. Μια απίστευτη φάση με τον Κουζέλογλου. Εδώ δείχνει τα σωματικά του προσόντα που είναι σωματικά προσόντα Αμερικανού παίκτη, έτσι. Ναι, ναι, πηδάει πάρα πολύ. Είναι 2-7 κτλ. 32-26, 4,5 για το φινάλε. Ένα πολύ δυναμικό πρωτοεμίχρονο. Κάμινγκς. Στην αντίπαλο του Κουζέλογλου περνάει μόνο του καφέ την πάρα στο καλάθι. Κερδίζει στα πόδια του Κουζέλογλου, ο οποίο δεν κάνει λόγια για να παίξει άμυνα. Παρότι ο Κάμινγκς έχει ξεκινήσει υποτονικά, έτσι. Προσπαθεί να παίξει άμυνα, αλλά στην επίθεση του έχουν βγει τα σουτ, πήγε στον πάσιμο. Νίξον. Δύσκολη φάση, φάουλ. Χτύπημα στο χέρι, λέω όμω. Ναι, για να δούμε. Εντάξει, ήταν στο κεφάλι. Η μπάλα πιάσανε, αλλά χτύπησε και λίγο στο κεφάλι. Το δούμε από εδώ. Χέρι δεν βρήκε. Ναι, κεφάλι όχι, βρήκε. Μπάλα. Αυτή η μονομαχία των δύο κοντών ήταν να ξεκίνησε από το low post. Έτσι είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να αποστάρουν οι κοντοί. Απλώς γύρισε πρόσωπο και πέρασε ένας εναντίον ενός. Ο δίπλαρος αποχωρεί ευδοκίμως μια που έχει εκτός από τους δύο πόντους και τα δύο rebound. Έχει πολύ καλή αμυντική παρουσία. Στάθηκε στο γήπεδο και Νίξον στη βολή. Ο Νίξον αστοχή. Ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει με ποσοστό 68% φέτος. Έχει 10,3 πόντους, έχει 4 ασίστ 26 μετά που παίζει. Και ξαναλέω είναι πολύ έμπειρο παιδί. Έχει παίξει 3 φορές στο Λαύριο, είναι 3 φορές στο Λαύριο και έχει περάσει κάτι λιμός, έτσι. Μάλιστα. Όχι την εποχή ήμασταν εμείς, ναι, δεν ήταν τίποτα. Το 16, το 16. Εμείς είχαμε ένα κακό παίκτη, τον Brad Wanamaker. Ο οποίος πάρα πέντε... πολύ κακός παίκτης. Και επειδή δεν μπορούσε να βρει δουλειά, πήγε πρώτα στον Blatt. Έτσι. Και μετά πήγε στον Obradovic.
Αλλιώς θα είμαι άνεργος. Μπράζελτον, 34-27. Κάμιγκς δεν το φοβάται και δικαιώνεται. 37-27 και πάλι διαφορά στους 7. Μια από τους 10, μια από ο Πανιόνιος. Είτε με τον Γκράβιτς, είτε με τον Σαρικόπουλο, είτε με τον Κάμιγκς. Έχει ελαχιστοποιήσει τα μπλοκαρίσματα που του κάνει το Λαύριο σε Σακελαρίου και σε Μπράζελτον. Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Πανιόνιος δεν κερδίζει σήμερα από το επιθετικό του κομμάτι περισσότερο. Κερδίζει από την αστοιχία του Λαυρίου και από την καλή άμυνα. Ο Μούρ ήταν πολύ καλή κίνηση και θα έχει τέτοια τελειώματα. Είναι πολύ διαβασμένος ο Πανιόνιος ως προς το μαρκάρισμα των Αμερικανών του Λαυρίου. Μπράζελτον. Εδώ έχει πέρασει και ο Μέγερ. Κάμινγκς. Φάουλ, λέω όμω. Όλα αυτά 2.56 εδώ ο Κάμινγκς, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι πολύ δύσκολο μάτσο σημερινό. Εντάξει, ασφαλώς. Έχει πολλές σωματικές επαφές. Πάρα πολλές σωματικές επαφές. Ναι, ναι. Και μιλάμε για δύο ομάδες. Η μία που είναι εξορισμού αθλητική το Λαύριο και μία που έχει γίνει. Ο Πανιόνιος. Νταλό. Εκπληκτικά στον Γκράβιτς. Έξω. Αδύνατη πλευρά. Μπράζελτον. Απελευθερώνεται. Σουτάρι. Αστοχή. Μαζεύει ο Μέγερ πέρα από το παιχνίδι. Το Λαύριο πλέον με 5 Αμερικανούς. Με Νίξον, Μέγερ, Μουρ, Τζόνσον και Βίγγινς. Από αυτά και ο Βίγγινς στο παιχνίδι. 37-29, 2,5 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τζόνσον απέναντι στον Γκράβιτς προλαβαίνει. Αυτός ο Τζόνσον πριν από το θηρίο, απόφυτος του Κάνσας, είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του Κάνσας σε ποσοστό ενός παιδιάς, 60%. Και ο κορυφαίος στα rebound στο Κάνσας. Γκράβιτς, νέα εναέρια απίστευτη προσπάθεια του Γκράβιτς. Ο οποίος αυξάνει διαφορά στο 8-39-31 με τον Γκράβιτς να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Δεν έχει ξανακάνει το παιχνίδι του Γκράβιτς. Και παίζει και για τον Τσούκοβιτς σήμερα. Ο Τσούκοβιτς, αυτό το σημερινό κλέψιμο, έρχεται ο Τζόνσον. Βίγγινς, απίστευτα δύσκολη φάση, ξανακερδίζει την μπάλα. Βίγγινς, Μέγερ, στημένος για 3, σουτάρι. Αστοχή, Γκράβιτς, εκεί που είναι μόνο ο Μουρ. 1-40. Φωνάζουν για κράτημα οι. Μουρ από τα 7. Αστοχή. Μαζεύω Σακελαρίου μέσα στο συνοστισμό από τους ψηλότερους παίκτες. 39-31, 1 και 30 για το φινάλε. Υπάρχει φάουλ από τον Νίξον. Τρίτο φάουλ του Λαυρίου, 2 του Πανιωνίου σε αυτό το δεκάλεπτο. Βλέπετε εδώ τον Μπράζελτον, ο οποίος κάθε πρόεδρος. Και ο Γιάννης ο Ψαράκης, ο πρόεδρος του Λαυρίου, είναι και αυτός δίπλα στην ομάδα. Στη γωνία του πάγκου. Λοιπόν, 1-28 ακόμα την κατένα Σασοπούλου. Και άλλες οδηγίες από το Χρήστο Σερέλη για το μαρκάρισμα πάνω στον Μπράζελτον. Ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν πιο επιθετικά και να μην του δίνει την πρωτοβουλία για δημιουργικό παιχνίδι. Και από τη μεριά του Πανιωνίου ζήτησε από τον Κάμινγκς να αποστάρει αρχικά κάτω. Θα δεχτεί κάποιο ένα σκριν από το Σακελαρίου και να βγει ένα περιφερειακό σουτ σε συνέχεια. Κουτάπα του Βίγγινς νωρίτερα στο σουτ του Μπράζελτον. Μουρ χαμηλά για τον Βίγγινς. Προσπαθεί να περάσει από το Σακελαρίου. Δύσκολο σουτ. Από κοντά έρχεται να κάνει το follow. Δεν μπορεί. Και η μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος, ο οποίος θεωρητικά μπορεί να εστερεί σε αλτικότητα. Όμως η άμυνα είναι πάντα ομαδική προσπάθεια. Και σήμερα ο Πανιόνιος. Ακριβώς τα μπλοκάτ. Και τα μπλοκάτ του Πανιόνιου έχουν δουλέψει σήμερα μέσα στη σειρά. Ο Τζόνσον φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα. Εκεί είναι και ο Ζακ Μελάγκες, ο γιατρός του Λαυρίου, παλιός μπασκετμπολίστας κι αυτός. Αδερφός του συνάδελφου σου, έτσι. Του αδέρφου μου, ναι. Σακελαρίου, Κάμινγκς, 39-31, τελευταίο λεπτό. Αμαρκάρισε ο Σονταλό, σουτάρι. Τρομερή πάσα, ε. Η πάσα ήταν απίστευτη, μια σκυπάσα στην αδύνατη πλευρά, δεν βγάζει τον το σουτ. Μουρ. Το σπαθεί, αλλά ήδη έχει επιστρέψει η άμυνα του Πανιωνίου. Αυτό που λέγαμε, η άμυνα του Πανιωνίου είναι πολύ κλειστή, πολύ μαζεμένη, πολύ πειθαρχημένη και προσιλωμένη απέναντι σε μια σούπερ επιθετική ομάδα. Μουρ, χαμηλά ο Καλαμανάκης. Δεν βγαίνει πάσα, αρχικά έρχεται ο Βίγγινς, η πάσα το καλάθι να μετρήσει για την μπάλα και ταμπλό πρώτα. 39-33 στους 6, 25 δευτερόλεπτα. Time out σε λίγο μαζί, φίλες και φίλοι. Έχει δύο φάουλ να δώσει ο Πανιόνιος και ένα φάουλ να δώσει το Λαύριο, έτσι. Υπάρχει τέτοιο δηλαδή. Κλέβει το Λαύριο. Έρχεται ο Μέγερ. Ο Αμερικανός έρχεται και ο Μπράζελτον και το βελάκι δείχνει Λαύριο. Κατερίνα, γρήγορα σας ακούμε. Είχε ζητήσει ο Χρήστος Σερέλης ένα έξυπνο φάουλ, όχι πάρα πολύ γρήγορα και επιθετικά ο Πανιόνιος να κάνει ένα γρήγορο pick and roll. Ωραία. Ζήτησε ξανά ο Σερέλης. Εξαιρετικός αμυντικά παίκτης, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και μεταλλιούχος στο Χρυσό του Βόλου. Ο Νίξος σε επαναφορά. Θα βγει ο Μουρ από τα screen. Είναι και ο Ζέλογου. Να ο Μουρ. Κάμινγκς στο φάουλ, το πρώτο. Λοιπόν, έχουμε 18-7.
Να πούμε ξανά, το κόσμος το έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια που βλέπει μπάσκετ και βλέπει πολύ μπάσκετ ο κόσμος στην Ελλάδα. Εδώ είναι το φάουλ από τον Κάμινγκς, τον Μαρκίθ Κάμινγκς, ο οποίος παίζει το τρίτο του παιχνίδι στον Πανιόνιο, τα δύο πρώτα με 13,5 πόντους. Εδώ περνάει και ο Ραλάτος, θες του Κάμινγκς, γιατί ήταν το δεύτερο φάουλ. Παίζει μέσα με παίκτες που δεν έχουν ένα. Και βάζει τον Ραλάτο που είσαι και δυνατό παιδί, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο επιθετικό. Ήταν επιθετικό. Επιθετικό του Μουρ. Ήταν επιθετικό, έβαλε το χέρι του. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό είναι το φάουλ του Μουρ. Και ο Χρήστος Ερέλης. Τι έχουμε εδώ. Δικαίως θα λέμε τον παίκτη του. Εδώ έχουμε μια βγαίνει εξαψημαχία. Ο Μουρ βρίσκεται στο παρκέ. Το δεν παιχνίδι. Το είδα, η αλήθεια είναι και εγώ γιατί πούσα τσαστικά. Και πούσα εδώ πόσα φάουλ έχει ο Μουρ. Λοιπόν, τρίτο φάουλ του Μουρ. Μάλλον δεν έδωσε την μπάλα. Καθυστέρησε να δώσει την μπάλα. Δεν ξέρω. Και καθώς κοιτούσα να δω αν είναι όντως το τρίτο φάουλ του Μουρ, τον είδα να πέσει στο παρκέ. Λοιπόν, η σύσκεψη μεταξύ Σόμου, Μαγλογιάννη και Παντελίδη. Και τον Ολάμ. Αντιαθλητικό. Πρώτα φάουλ στο Μουρ και μετά αντιαθλητικό στο Ραλάτο. Στο Ραλάτο. Αυτό έδειξαν οι διαιτητές. Εδώ είναι ο δίπλαρος απορεί με τον Νίξον και τον Κουζέλογλου. Πάμε και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου. Είναι κάτι άλλο από αυτό που είπαμε, Κατερίνα? Όχι, απλώς ήθελα να προσθέσω ότι γενικότερα κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου υπήρχε μια έντονη νευρικότητα ανάμεσα στο Μουρ και, και τον εκάστοτε αμυντικό, που μάλιστα σε κάποια σημεία, σε κάποιες στιγμές ο Μουρ μιλούσε και προς τον πάγκο του Πανιωνίου. Οπότε αυτή η νευρικότητα πιστεύω ότι εκδηλώθηκε σε αυτή τη φάση. Ο Μουρ τις βολές από το αντιαθλητικό, ενώ νωρίτερα επέπεσε στο τρίτο φάουλ. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τον αύριο. Και μάλιστα σε μια φάση που έχει την μπάλα, αντί να κάνει το τρίτο φάουλ επιθετικό, εδώ αστοχή. Το 39-34 παραμένει. Και ο Σόμος, δεν το βλέπετε εσείς, πηγαίνει στον πάγκο του Πανιωνίου και τους δείχνει ότι πρέπει να παίξει μπάλα απ' έξω με το Λαύριο. 39-34, 16 δευτερόλεπτα, εδώ είναι ο Μουρ. Αυτό ακριβώς, εδώ είναι η πρώτη φάση. Βρίσκω μια δόση υπερβολής. Κοίταξε, το θέμα είναι Νίξον. Τελειώνει η Νίκο, θα πρέπει να μιλήσει μετά. Το δευτερόλεπτα, Νίξον με το δίπλαρο. Σταυρωτές απέναντι στο δίπλαρο. Νίξον προς το καλάθι. Μετράει το καλάθι. Και φάουλ. 39-36. Να πώς από μια φάση μπορεί να γυρίσει ένα παιχνίδι. Εδώ έχει αδειάσει το δίπλαρο. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολική η πτώση του Μουρ. Του Μουρ, εντάξει, έξυπνος ήταν, έπεσε έξυπνα. Τον ακούμψε λίγο Ραλάτος, όχι όμως για να τον ρίξει. Ναι. Τέλος πάντων, να πως οι 10, 12 και 12 πόντοι γίνανε 3. Απομένουν 4 και 8, δηλαδή ο Πανιόνιος, αν ευστοχήσει ο Νίξον, θα έχει 4 ακόμα να εκδηλώσει τελευταία επίθεση του χρόνου. Ευστοχή 39-36, ενώ θα περάσει 20 κελαρίου για να υπάρχει ένα ακόμη επιθετικό όπλο για τον Ζιάγκο. Το Λαύριο μαρκάρει σε όλο το γήπεδο. Νταλό. Τον έχει αφήσει ο Νίξον και κάνει όλη τη γύριση. Σουτάρει αστοχή. Τέλος 39-37. Η διαφορά στους 2 από τους 12. Πάντα ακριβής η έρθα ραντεβού της με τα Τζάμπολ. Έτσι. Ακριβώς με το Τζάμπολ. Λοιπόν, 39-37 Πανιόνιος Λαύριο σε ένα πολύ 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 αγχώδης παιχνίδι. Ο Κράβιτς στην πεντάδα που κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο, το καλύτερο ζωής του. Εδώ υπάρχει φάουλ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κατερίνα Σασοπούλου, καθώς έχουμε ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνο, να δούμε τι δημήθη μεταξύ προπονητών. Και μετά εδώ ο Κάμινγκς, ενώ έχει κρατήσει χαμηλά ο Μέγερ τον Κράβιτς, και είναι φάουλ αυτό. Και μετά θα δώσουμε τον λόγο και στον Νίκο Λινάρδο. Λοιπόν, Κατερίνα, σας ακούμε. Το Λαύριο θα πορευτεί με οδηγό το δεύτερο δεκάλεπτο, που ήταν σαφώς ανεβασμένη η απόδοση. Ο Χρήστος Ερέλης ζήτησε από τους παίκτες του να ανεβούν επιθετικά και ο Βαγγέλης Γιάκος προσπάθησε να χαμηλώσει λίγο τους τόνους σε διαφορά τον εκνευρισμό που έχουν οι παίκτες του, είχαν οι παίκτες του από τα σφυρίγματα. Τους είπε: μείνετε συγκεντρωμένοι, μην κάνετε τα ίδια λάθη και πρέπει εμείς να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Τάπα, Περάκη. Κοιτάξτε εδώ στην προσπάθεια του Κάμινγκς. Εδώ έχει απεγκλωβιστεί από τον Λάμπα, αλλά όχι από τον Περάκη, τον υπαρχηγό της ομάδας του Λαυρίου. Σαν κελάριο ψάχνει να βρει στήριγμα και τον βρίσκει στον Κράβιτς, ο οποίος εδώ με τη δεύτερη προσπάθεια συνεχίζει το επιθετικό κρεσέντο. Έγραψε επιθετικό rebound,
Ο Κράβιτς, ο οποίος έχει φτάσει στους 20 πόντους, τους 20 από 41, έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ σε καμιά ομάδα του Κράβιτς να έχει πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας του. Νίξον, Λαμπ. Λαμπ, απέναντι στον Αγκελαρίου που τον εμποδίζει στο σούτ, αλλά ο Λαμπ εδώ μοιάζει ασταμάτητος για τον Λαμπ. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Λαυρίου στο φετινό πρωτάθλημα. Ο οποίος συνεχίζει το ξεκίνημα του αγώνα. Μετά ήταν άστοχος, άσφαιρος και μάλλον δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Κάμινγκς, εξαιρετικός απέναντι στο Λαύριο σε τομείς που δεν φαίνονται. Κουακουμένσα. Στημένος Σακελαρίου στη γωνία. Αστοχή ο Σακελαρίου που ήταν στον τελικό γύρο του All-Star Game στα τρίποντα. Λαμ. 41-39. Νίξον, απόφυτος των Cougars. Γρήγορος πολύ. Εξαιρετικός στο dribbling και στα τρίποντα. 41-42 και για πρώτη φορά το Λαύριο Νίκο περνάει μπροστά. Αλλάζει κάτι αυτό? Σίγουρα αλλάζει την ψυχολογία του Πανιωνίου, ο οποίος έχει συνηθίσει να περνάει μπροστά, να περνάει. Αλλά εγώ είδα μια αντιστακτικότητα στην άμυνα του Κράβης. Δηλαδή έγινε εύκολη αλλαγή και χτύπησε πολύ σωστά ο γκάρ του Λαυρίου, το ψηλότερο μεσού τρίποντο. Θα έλεγα δηλαδή να προσπαθήσει ο Πανιώνιος να σπάσει τα screen για να μπορέσει να παίξει καλύτερα και πιο αποφασιστικό άμενα. Γιατί και ο Νίξον θα πάρει σουτ, έτσι. Και λήψη του Μουρ και οι υπόλοιποι Αμερικάνοι του Λαυρίου θα μπουν στην εξίσωση του σκορ. Αυτός είναι ο Μπράζελτον. Ο Μπράζελτον, ο οποίος πρέπει να βοηθήσει επιθετικά τον Πανιώνιο, αν θέλει ο Πανιώνιος να πάρει πάλι μπροστά στο σκορ. Κάμινγκς. Το έκανε στα μάτια που έπαιξε. Εδώ ο Κάμινγκς. Έγινε και λάθος. Μπερδεύεται. Κάνει το λάθος. Είναι αυτό που λέμε, μην πασάρουμε κοντά στη sideline. Λοιπόν, ο Πανιώνιος με Μπράζελτον, Σακελαρίου, Κράβιτς, Κουακουμένσα και Κάμινγκς. Νίξον, Βίγκινς, Μέγερ, Λαμπ και Κουζέλ και Περάκης το Λαύριο. Συγγνώμη. Λαμπ έχει περάσει από δύο ομάδες του NBA, Bucks και Magic. Μέγερ είναι καλός σπέρ και το αποδεικνύει εδώ 41-45, κάτι που εσπευσμένος αναγκάζει τον Ζιάκο. Έχουμε, Νίκο, να πούμε πάρα πολλά. Εντάξει, ήταν το ξεκίνημα του αγώνα. Ναι, ήταν το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ευστόχησε το Λαύριο δύο φορές το τρίποντο και από την άλλη μεριά ο Πανιώνιος προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Κράβιτς κοντά στο καλάθι μετά από πικερό, αλλά δεν έχει σούτ απ' έξω. Ένα λάθος ο Κάμινγκς, ένα λάθος, ένα σούτ άστοχο Σακελαρίου και η διαφορά ξαναμίστηκε. Κατερίνα. Ενέργεια στις επιθετικές πρωτοβουλίες στα πικ εν ρολ για το Λαύριο, για τον Πανιώνιο. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος προσπάθησε να αφυπνίσει τους παίκτες. Το ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με πριν. Γίνεται επιθετική περισσότερο και πάρει την κατάσταση στα χέρια. Επιθετικό του Κάμινγκς πάνω στο λάμπ που στήθηκε, τον βρήκε στο στήθος. Έτσι, γιατί κάνει stride stop και πέφτει πάνω του. Έξυπνα ο Λαμπ στήθηκε, απ' την άλλη ο Κάμινγκς δεν μπορούσε να ελέγξει το δυνατό του κορμί. Του τα λέει ο Μάρκος Κολόκας εκεί στον πάγκο. Εδώ βλέπετε τον Κάμινγκς. Ο Κάμινγκς, ο οποίος... Εντάξει, δεν είναι σε καλή μέρα όπως ήταν στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Κάμινγκς στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έχει μέσω όρο 13,5 πόντους, 4,5 rebound και μισή assist. Νίξον, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, έτσι. Σωστό, ο Λαμπ κλειδώνει το Σακελαρίου και ο έμπειρος, ο πολύ έμπειρος playmaker, combo guard θα έλεγα του Πανιωνίου, εκμεύει το φάουλ. Ναι, θα πρέπει όμως να πούμε ότι το Περάκης πολύ σωστά και υποτικά δέχτηκε ότι έκανε επιθετικό φάουλ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι παίχτες να αναγνωρίζουν κάποια φάουλ που κάνουν, βοηθάνε έτσι και τους διαιτητές αλλά και τον κόσμο. Βοηθάνε και τον κόσμο έτσι, και να μην παρασύρει γιατί ο κόσμος και όσο και να αγαπάει έτσι, όσο και να αγαπάει ένας παίχτης, δεν το ξέρει τόσο καλά. Εδώ ο Μπράζελτον κάνει μια ωραία φάση στην αρχή, αλλά στο και στη συνέχεια. Λαμπ, Νίξον, πατάει μπάλα, έξω, Μέγερ, Λαμπ, σουτάρει από μακριά, αστοχή, Βίγκινς προσπαθεί να παρεμβληθεί, η μπάλα είναι για τον Λαύριο, για τον Πανιώνιο είναι για το μπάλα. Όχι, για τον Λαύριο είναι. Ακούμπησε το αλλό την μπάλα. Δεν το είδα αυτό να το δω, εδώ που καθόμαστε για να δούμε εδώ πέρα, ποιος ακουμπάει. Ναι, ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Διεκδικούμενο είναι. Διεκδικούμενο. Ο πάγκος του Πανιωνίου δεν διαμαρτυρήθηκε, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Μπορούσα να το δει τόσο γρήγορα. Πολύ γρήγορο μάτι έχουνε. Εδώ βλέπεις και το σνόμο, δεν καταλάβαμε τι έγινε. Νίξον. Πρέπει να σου πω κάτι. Ο Νίξον στον Περάκη, γωνία Μέγερ απέναντι στον Κράβης, κάνει φάουλ.
Για μένα ο αφανής πρωταγωνιστής του Λαυρίδινο Μουρ είναι ο Νίξον. Ναι, ασφαλώς, θα το έλεγα. Είναι ο κινητήριος μοχλός. Από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Δημιουργεί, κάνει split και πάσα έξω. Έχουμε έξτρα πάσα. Είναι ακροπολισμένη στις γωνίες. Πολύ σωστά η παίκτηση. Πρόσεξε με. Έχει ένα-ένα δίποτο. Ένα-ένα τρίποτο. Τρεις assist. Έτσι, και κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και στη δημιουργία. Ναι. Και όταν χρειάζεται την εκτέλεση. Να ο Λαμπ. Εναντίον όλων. Καλάθι και φάουλ. Είναι ο άλλος που κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή. Το σκορ γίνεται 41-47. Κοιτάξτε τη φάση. Για πρώτη φορά το Λάβιο ανάμεσα από δύο εδώ, ο Λαμπ ευστοχή. Για πρώτη φορά το Λάβιο είναι παθητική στην Πανιωνία εδώ. Η βοήθεια έρθει και ήταν παθητική τελείως. Ο παίκτης που έπαιξε στους Μπακς το 12-13. Πολύ έμπειρος, με πολύ καλά τελειώματα. Μια χρονιά πριν πάει και ο Αντετοκούνμπο. Και έχει επίσης, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Λαμπ. Έχει περάσει από τους Τζούστος και Ναντέρ, έτσι. Τα δύο ομάδες που είναι εξαιρετικές. Ναι, ναι. Στο καλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Λαμπ, ο οποίος συναγωνίζεται με τον Μουρ για τις πρώτες σκόρες σήμερα του Λαβρίου. Εκπληκτική η πάσα του Μπράζελτον, αλλά ο Wiggins ψηλά το stop για τον Κράβιτς, που είναι, φαίνεται κουρασμένος. Ο Wiggins από μακριά για τρεις. Αστοχή χαμηλότητα του Μπράζελτον, μαζεύεται μακρινό αμυντικό. Και οδηγεί ο πρώην παίκτης Πρόκομ και της Ρόζα Ράντομ την επίθεση και έρχεται ο Νταλό για να δώσει όθηση ψυχολογική στον Πανιόνιο, στην ομάδα και στην κερκίδα. Transition shoot, τον εφηδιασμό, χρειάζεται ένα τέτοιο shoot. Δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη στο shoot, έτσι. Εντάξει. 44-48, 5 και 55 για το δεκάλεπτο. Εκεί είναι ο Λαμπ. Και επιθετικό του Περάκι. Στην προσπάθεια για το screen. Ναι, θέλει προσοχή το πώς κάνει το screen ο ψηλό, γιατί γίνονται δύο handoff. Τίποτα. Τρεις assist, δύο λάθη, κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 5 και 52 και ο Μπράζερ τον κατεβάζει και ακούμε την κατένα. Μάλλον σε λίγο θα ακουστεί την κατένα στο Σοπούλου. Μπράζερ τον προ το παρόν. Ένα playmaker που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία τη Τουρκία, από την Istanbul Sport. Να ο Μπράζερ τον οποίο είναι εξαιρετικό χειριστή και έχει πολύ γρήγορο πρωτοβήμα. Απέναντι στον Περάκη, ο οποίο δεν μπορεί. Τον άφησε θεωρητικά. Ναι, ίσω ο Κουζέλο που θα ήταν εκεί λύση ή ο Κακλαμανάκη ή ο Τζόνσον. Αν είναι σε καλή κατάσταση γιατί έχει χτυπήσει το πρώτο ημίχρονο. Wiggins 46-48, 5 και 18. Να ο Λαμπ. Θα αντικατέστησε τον Gray. Περάξαμε από μακριά. Airball. Ό,τι πιο λάθος θα μπορούσε να γίνει τώρα για τον Λαύριο. Κατερίνα, σ' ακούμε. Ο Χρήστο Σερέλη ζήτησε από του παίκτε να παίξουν περισσότερο μυαλό και να βγάλουν περισσότερη και μεγαλύτερη ενέργεια τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Βαγγέλη Τσιάκο από τη μεριά του Πανιωνίου ζήτησε να περισσότερο σκορ και πρωτοβουλίε από τον Μπράζιντον. Έχει τώρα. Α το έχει. Wiggins, το μακρινό αμυντικό για τον Λαμπ. Λαμπ, κατεβάζει αυτό μπάλα. Περάκης διστάζει, μετά το airball, Λαμπ απέναντι σε όλους, πάσα στην baseline και έρχεται ο Μέγκερ. Πολύ δύσκολο καλά, ανάμεσα σε δύο. Ο οποίος το χαρακτηριστικό του είναι το μακρινό σου, έτσι. Ναι, εντάξει, βρήκε διάδρομο και βγήκε μέχρι μέσα. Γι' αυτό και έχει ανεβάσει τα ποσοστά του Λαύρο, γιατί πάει για lay-up, για τελειώματα κοντά στο καλάθι, μέχρι μέσα. Να πούμε ότι πλέον κάθε ομάδα έχει από 22 rebound, το Λαύρο φτάνει τον Πανιόνιο. Νταλό, Κράβιτς. Ωραία κίνηση, η μπάλα στο δεξί για το χουπ. Ψηλά ο Wiggins, έρχεται ο Μέγερ. Το 46-50 παραμένει, 4 λεπτά πια για το 3 λεπτό. Ένα πολύ 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 ενδιαφέρον μάτς. Θα λέγα Πανιόνιος, θα πρέπει να δοκιμάσει την περίπτωση να μπει και ο Σαρικόπουλος στη γραμμή των ψηλών. Και το δοκιμάζει, γιατί ο Κράβιτς είναι πεσμένος. Στο δεύτερο. Χρειάζεται, ξέρεις, για περισσότερη δύναμη κοντά στο καλάθι. Περάκης, ούτε τώρα. Νομίζω ότι... Ο Περάκης νομίζω θα γίνει αλλαγή μετά τα δύο άστοχα σουτ και τα δύο φάουλ. Και γίνεται, θα πει ο Κακλαμανάκης μέσα. Yeah. Αμαρκάριστο το σουτ, airball. Διαστικό, μέσα. Κακομέσα, επίσης ένα δυνατό παιδί, ο Αμερικανό Κονγκολέζος, είπαμε έχει παίξει Δανία, Αυστρία, όχι μεγάλες μπασκετικές περγαμηνίες, αλλά την κάνει τη δουλειά του. Νίξον, τώρα αυτός είναι ο κινητήριος μοχλός, έτσι. Τώρα βλέπουμε, είναι αυτό που είπες, έχει οργανώσει καλά το παιχνίδι ο Νίξον. Παίζει με περισσότερη υπομονή το Λαύριο και με περισσότερη βιασύνη ο Πανιόνιος. Δηλαδή έχουν αντισταθεί οι ρόλοι. Λοιπόν, ο Πέραξης, όπως προείπαμε, κάθε στον πάγκο. Ο Πέραξης, ο οποίος ξεκίνησε το 2002 από την ΑΕΚ, έτσι. Από την ΑΕΚ, δανεικός ένα χρόνο στον Ιωνικό Ρέας Φιλαδέλφειας. Λαύριο, Ολυμπιαπατρός, Σπόρτινγκ Απόλλων Καλαμαριάς και Λαύριο για ένα τη χρονιά. Ο Μάικ, όπως είναι στο Λαύριο, και εδώ είναι ο Μέγερ για τον Νίξον. Μπράζελτον πάνω του, να ένα ενδιαφέρον ματσάπ εδώ. Ο Μπράζελτον πάνω στον Νίξον.
Σαρικόπουλος μετά από την περιστροφή. Νίξον, Κακλαμανάκης, τίποτα. Τίποτα, δεν υπάρχει φάουλ. Σωστή απόβαση του σώμου, ήταν δίπλα. Και εμείς είμαστε δίπλα, άλλωστε. Σωστή, έπεσε πάνω του. Τα χέρια ήταν όρθια. Εδώ κοιτάξτε. Δεν υπάρχει φάουλ. Καθαρή φάση. Το Γραμμανέξ που κάνει καλό πρωτάθλημα. Και έχει καλύψει για 17 λεπτά περίπου ένα παιχνίδι τη θέση 5 στο Λαύριο. Σεγκελαρίου. Αντίθετο σκριν. Μπράζελτον. Πολύ ωραία τρίπλα. Και έρχεται πολύ ωραία ο Ζή Σαρικόπουλος. Ο Σαρικόπουλος για εσείς κάθε παίκτης ουσιαστικά είναι και η προσωπικότητά του. Είναι ένα πολύ σοβαρό και θετικό παιδί και το ίδιο και το παιχνίδι του. Ναι, ναι. Κάνει απλά πράγματα. Απλώς ο Ζή κάποιες φορές τα τελειώματά του είναι λίγο πιο σκληρά από ό,τι πρέπει. Λαμ. Αλλά παίζει με 100% πάντα. Λαμ σε απομόνωση. Το Σαγκελαρίου προτιμάει την πάσα. Στον Νίξον από τα 7. Αστοχή. Νταλό για την ισοφάριση του Πανιωνίου αν ευστοχίσει στους 2 πόντων. Κάμινγκς. Κάμινγκς κάνει βήματα. Ο Κάμινγκς. Δεν είναι σε καλή μέρα αγωνιστική ο Κάμινγκς. Ναι, ναι, έκανε βήματα. Έχει να κάνει και στην Κίμη ο Κάμινγκς. Ξέρεις, πιστεύει ότι είναι... Στην Αμερική. Ο... Ναι, ναι. Το πρώτο βήμα. Λοιπόν, πέρασε και ο Μουρ. Ο οποίος Μουρ έχει παίξει μόνο 13,5 λεπτά σήμερα. Μουρ. Ίσως τον ήθελε βεβαίως και για τα 3 φάουλ, έτσι, αλλά και γενικά δεν τον είχε και πολλά λεπτά στην αρχή. Λαμπ. Αστοχή μαζί με τον Σαρικόπουλος. Μια ακόμη ευκαιρία του Πανιωνίου να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Απέναντι στο Λαύριο που εδώ και 6-7 λεπτά έχει τα ενία του αγώνα. Μπράζελτον. Για τον Νταλό, ένας ψηλός περιφερειακός που έχει περάσει από Αντίπ και από Παρτίζαν. Εδώ είναι ο Νταλό. Μπερδεύεται λίγο, αλλά δεν κάνει βήματα. Με κοντό αντίπαλο. Και χαμηλά. Το φάουλ. Πήγε στο low post, έκανε reverse. Spin move προς την baseline. Και ήρθε η βοήθεια. Ήταν πολύ σωστή η βοήθεια του Κακλαμανάκη, αλλά πρόλαβε και έκανε φάουλ ο Αμερικάνος. Ο Νταλό. Έχει βολές. Ευστοχή. 49-50 για τον Πανιόνιο που οφείλει να ανεπισματάρει σήμερα, καθώς σε ένα μεγάλο ποσοστό παίζει την επιβίωσή του. Παίζει την επιβίωσή του και τις ελπίδες του. Παίζει όλα. Για τις ελπίδες λοιπόν, σοφαρίζει ο Νταλό. Ήπουσε 95, 23 χρόνος περιφερειακός. Ο οποίος πέρασε και από την αναπτυξιακή λίγα πέρσι με τους Long Island Nets. 7,9 πόντους, 3,9 assists και 4,3 rebound. Δεν μπορούσε να βρει το εισιτήριο στο NBA. Μουρ, να την πάρει τον Νταλό. Το φλότερ είναι ωραίος παίκτης. Έχει τρόπο να σκοράει. Που φαίνεται ότι είναι παίκτης κλάσης και να το ξέρει ο κόσμος. Όταν κάπως φαίνεται, μοιάζει να κάνει κάτι, να φαίνεται απλό, είναι μεγάλος παίκτης. Ναι, ναι, και έχει τρόπο να σκοράρει. Δεν έχει δηλαδή μόνο shoot, μόνο μπάσμο. Έχει αρκετά. Και να πασάρει. Αρκετά στοιχεία. Πασάρει εξαιρετικά. Φάουλ από το Κακλαμανάκι. Κράτημα στο Σαρικόπουλο. Ναι, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Πανιώνιος με την προσθήκη του Ζή στο παρκέτ του Σαρικόπουλου. Να πάρει την μπάλα στο low post, να πάει γρήγορα στα 4 φάουλ. Και από εδώ και πέρα, Νίκο, πολλά θα κρυφθούν και από το ποσοστό της βολές, έτσι. Ναι. Κακλαμανάκης μετά από Μίλωνα, Περιστέρη, Λυσιακό, στο Λαύρο το 2015. Θα δώσει θέση του στο Περάκι. Προφανώς ο DJ Johnson δεν έχει θέση να μπει. Ναι. Από τον τραυματισμό του στο πρώτο μέρος, γιατί δεν βρίσκω λογική να μπαίνει ο Περάκης και να μπαίνει ο DJ Johnson. Όχι, πρέπει να είναι εκτός από ό,τι βλέπω. Και επειδή ο Σερίλης είναι πολύ λογικός προπονητής και πολύ έμπειρος, δεν νομίζω να τον είχε τόση ώρα σε αχρηστία. Εντάξει, η τακτική του Πανιούνιου είναι να τροφοδοτήσει το low post με το Σαρικόπουλο. Να παίζει το ψηλό. Ναι, να φύρει τους παίκτες. 52-52. Είπαμε, ένα ντέρμπι το οποίο καλά κρατεί στο χρυσό του Δουαρτάκη. Περνάει και ο Βεργίνης. Άλλο ένα έμπειρο παιδί. Πέρασε από πάνω από 10 ομάδες στην καριέρα του. Βεργίνης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανατόλια. Μουρ. Και το Κάμιξ πάνω του. Στα 4 δευτερόλεπτα. Μουρ. Δεν περνάει πάσα του, αλλά τη μαζεύει και πάλι τα μπλοκέ μέσα. Έκανε μια καραμπόλα σαν τον Μπιλιάρδο εδώ. Ναι, πήγε να κλέψει μπάλα σε Γελαρίο, αλλά δεν είναι ολοκλήρωση το κλέψιμο. Ίσα-ίσα την ακούμπησε. Κλάση του Μουρ. Σε όλο το μεγαλείο, στους 16 πόντους. Ο Μουρ, με τα ποστά που βλέπετε. Νταλό, ψηλά, Σαρικόπουλος.
Δεν χρειάζεται να κάνει άλλη χαρτομάτα στον Κράβιτς. 54-54 με τον Ζήση Σαρικόπουλο. Αυτόν τον 28χρονο ψηλό να κρατάει την πακέτα της επίθεσης για τον Πανιόνιο. Τελειώνουμε το στο δεκάλεπτο σε λίγο. Περάκης μπερδεύεται. Έχει το Κάμινγκς και το κυνηγάει ο Μουρ. Κάμινγκς ψηλά, φάουλ από τον Περάκη, ο οποίος νωρίτερα έχασε την μπάλα. Μένουν και 8,7 δευτερόλεπτα. Εδώ είναι ο Περάκης. Κοιτάξτε εδώ. Από το πόδι. Στο πόδι χτύπησε. Αλλά ήταν άθελα, δεν σφυρίζεται. Δεν σφυρίζεται διότι το έκανε άθελα του. Δεν έκανε τάκλι. Το φόρα του Κουζέλογλου. 54 όλα και μένουν 8,7. 8 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να δούμε αν θα προηγηθεί κάποια από τις δύο ομάδες. Θα πάμε σε ισοπαλία στο 4ο και 5ο δεκάλεπτο. Ετοιμάζεται ο Καμπερίδης του Σακελαρίου. Σακελαρίου σήμερα. Έχει μείνει στους 2 πόντους. Ναι, δεν έχει πάει πολλές προσπάθειες. Δεν έχει πάει προσπάθειες. 6 συνολικά, ό,τι βλέπω. 55-54 μετά από περίπου 5 λεπτά ο Πανιόνιος περνάει μπροστά. Επί του Λαβρίου, είδαμε τον Ζιάκο για λίγο και Κάμινγκς. Στους 6, 7, ως μη γεννόμενη βολή. Ξερέλης με το Μουρ και ο Κοκουμένης θα περάσει σε λίγο. Ακούτε τις οδηγίες του Ζιάκου. Μέσα. 56-54 κάνει μια επιστροφή στο σκορ και το Λαύριο για 8 δευτερόλεπτα θα ψάξουν να βρουν τον Μουρ. Τον βρίσκουνε. Βεργίνης κοιτάρει για 3. Αστοχή. 2 δευτερόλεπτα. Νταλό Καμπερίδης εκεί που είναι μόνο φίλοι του Πανιωνίου. Τέλος δεκαλέπτου. Πανιώνιος σε ένα δεκαλέπτο. Μια που πέρασε μπροστά ο Πανιόνιος, αρκετή ώρα έφτασε στο 10 πόντους. Μια το Λαύριο που πέρασε με 6. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 56-54. Τελευταίο δεκάλεπτο με το Λαύριο στην επίθεση. Προηγείται ο Πανιόνιος με 2 πόντους. Το Λαύριο με τον Βεργίνη, τον Λαμπ, τον Μέγερ, τον Κουζέλογλου και τον Μουρ. Με τον Πανιόνιο, ο Μπράζελτον, ο Σαρικόπουλος, ο Κάμινγκς, ο Σακελαρίου και ο Νταλό. Λαμπ απέναντι σε 4 φάουλ. Κερδίζει. Κατερίνα, σας ακούμε. Ο Βαγγέλης Διάγκος άρχισε το time out λέγοντας στους παίκτες του: όποιος δεν νιώθει 100% έτοιμος να δώσει τα πάντα, τη ζωή του, το αίμα του πάνω στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση, να μου το πει τώρα για να γίνει αλλαγή. Όποιος θα περάσει μέσα θα τα δώσει όλα. Πέστησε την προστοχή των παικτών του αμυντικά σε 2 επιθέσεις που θα κάνει κατά κύριο λόγο το Λαύριο. Σε isolation, δηλαδή σε. Το μόνος. Ναι, του Μουρ και σε pop-up του Μέγερ. Σκριν και μπαλά έξω για να σουτάρει είναι ο ψηλός, ναι. Λοιπόν, 9-41 λοιπόν για το φινάλε του αγώνα, 56-55. Πανιόνιος Λαύριο απέναντι στο Λαμπ, ο οποίος έχει φτάσει τους 17 πόντους, τους 15 πόντους και τώρα μας δουν αν τον βάλει στους 16, όσους έχει και ο Μουρ. Αυτοί δύο οδηγούν το Λαύριο, στους 2 είναι ο Τζόνσον, που πρέπει να είναι τραυματίας, στους 7 ο Νίξον, από 2 ο Κουζέλογλου και Wiggins και 3 έχει ο Περάκης. Νίκο, τελευταίο δεκάλεπτο και νομίζω ότι πέρα από τις τακτικές που θα εξηγήσουμε, το μυαλό σε πάγκο και παρκέ και η ψυχή θα μετρήσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ασφαλώς και πιστεύω ότι ο Πανιόνιος θα τα δώσει όλα για όλα. Δηλαδή σε 20 λεπτά, σε 9 λεπτά μάλλον, παίζει τη ζωή του. Γιατί αν το σημερινό μάτς βάσει των αποτελεσμάτων του προηγούμενου δεν είναι νικηφόρο για τον Πανιόνιο, τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά, έτσι. Απ' την άλλη μεριά το Λαύριο θέλει να παραμείνει στην τροχιά της τετράδας. Εγώ θα σου πω κάτι που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν περίμενα πριν από το μάτς, από τους 56 πόντους Πανιονίου, οι 32 είναι από τα 2 σεντερφόρ. Ναι, 32 πόντους έχει βάλει, όντως. 20 και 12. 20 και 12. Ο Σαρικόπουλος 12, ο Κράβιτς 20. Απέναντι σε μια άδα πολύ αθλητική. Υπάρχει μια τακτική ότι δεν μπορεί να χάσει. Αστοχή. Ψηλά μαζεύει. Υπάρχει μια τακτική του προπονητή ότι δεν μπορώ να χάσω μόνο από τους φιλούς. Άρα μπορεί να έχει επιλέξει να δώσει το βάρος στον περιορισμό των 3 περιφερειακών. Όχι, πράσε τον 2 Σακελαρίου 2, έτσι. Ναι, 2. Αν σου το έλεγαν πριν από το μάτς, τι θα έλεγες. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στάνταρ το σκόρ και του Μπράζερτον και του Σακελαρίου, αλλά είναι χαμηλή η υπομοιβή πόντων τους. Σωστά. Έτσι.
Πάντως μέχρι στιγμής τόσο ο Κράβιτς στο πρώτο ημίχρονο όσο και ο Σαρικόπουλος στο δεύτερο έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Ναι, ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Και μάλιστα πρέπει να σου πω τι πρόσεξαν. Ο Κράβιτς φέτος έχει μέσον όρο 10,4 πόντους και ο Σαρικόπουλος 9,8. Άρα και οι δύο έχουν περάσει ήδη τους μέσους όρους τους. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό το σύστημα το συγκεκριμένο του Λαβρίου μπορούσε να παίξει ο Πανιώνιος και με δύο ψηλούς. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Κράβιτς μαζί με τον Σαρικόπουλο να παίξουν μαζί και με δίδυμους αλλά... πύργους λες. Ναι, ναι, δεν είναι. Ο Κράβιτς είναι αρκετά γρήγορος. Δεν είναι δηλαδή το βαρύ σεντερφόρ που δεν μπορεί να κινηθεί. Μπορεί να μην... Ναι, είναι και αυτό ένας τρόπος του παιχνιδιού. Ναι, απλώς θα, το τεσάρι του θα έχει να αντιπαρατεθεί σε ένα τεσάρι που είναι πολύ κινητικό και πολύ γρήγορο. Το Μέιερ θα τον παίξει με ένα μέτρο απόσταση. Και θα στο κολλήσει. Κοίταξε, στο μπάσκετ τίποτα δεν είναι σωστό και τίποτα δεν είναι λάθος. Όλα παίζουν. Όλα τα σημεία παίρνουν. Από το αποτέλεσμα. Έτσι, ακριβώς. Λαμ σε φοβερή κατάσταση σήμερα. Ναι, παίζει για τους τρεις ξένους μαζί ο Λαμ. Έχει πάρει και φόντους του Μουρ. Μπράζελτον. Ανεβάζει μπάλα. Μπράζελτον είναι πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα. Είναι πολύ εκπληκτικός. Πολύ εκπληκτικός. Νταλό. Το πρώτο του. Με δύο χειριστές της μπάλας, τρεις θα μαζί με τους Σακελάρη. Ναι, είναι φυσιολογικό τακτικής πάνω στο Βεργίνη, ναι. Ο Δημήτρης είναι έμπειρος παίκτης, έτσι ξέρει πώς θα παίξει άμυνα, απλώς δεν είναι τόσο γρήγορα στα πόδια από το playmaker του Πανιωνίου. Ο Βεργίνης, ο οποίος πρώτου Ανατόλια ξεκίνησε από τα στρίγια πανοράματος. Ναι, ναι. Έτσι, Παναθηναϊκός Άρης, Μπιλμπάο, τότε με Κατσικάρη, Ζήση Βασιλιάδη, έτσι για λίγο. Ναι, έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Είναι ένα παιδί πολύ θετικό, παίκτης προπόνησης, παίκτης του προπονητή. Αλλά σίγουρα θα έχει δύσκολη αποστολή τα τελευταία, δηλαδή 8 λεπτά. Θα πάρει πρωτοβουλίες, θα πάρει προσπάθειες ο point guard του Πανιωνίου. Λοιπόν, με small ball παίζει τώρα ουσιαστικά στην περιφέρεια ο Ζιάκος, γιατί έχει Σακελαρίου, Μπράζελ, Νταλό. Ναι, ναι, ναι. Το Κάμιν στο 4 και στο 5 του Σαρικόπουλο. Λοιπόν, Βεργίνης. 58-58 σε ένα μάτς που εξελίσσεται σε Grand Guignol. Νίξον, Βεργίνης. Στα 4 δευτερόλεπτα. Βεργίνης. Κάνει την μπάλα ο Wiggins, ρίσκαρε ο Βεργίνης την ψωκίνινη υπόθεση, ίσως... Ρίσκαρε ο Βεργίνης, αλλά ήταν πολύ καλή άμυνα του Πανιωνίου, yeah. Ειδικά του Σαρικόπουλου που βγήκε αρκετά παράλληλο head out και ξαναγύρισε τον παίχτη του. Αλλίωσε δηλαδή την πάσα. Εδώ ακριβώς. Πριν το Σακελάριο έπαιξε τη βοήθεια. Ήθελε να εκμεταλλευτεί το πολύ μεγάλο, είναι αλήθεια, άμυνα του Wiggins ο Βεργίνης. Σακελάριου ζητάει στήριγμα και το βρίσκει, τελειώνοντας τα 5 δευτερόλεπτα. Στον Κάμινγκς, κρατάει μπάλα ψηλά για τον Σαρικόπουλο. Καταλαβαίνει ο Wiggins και ο Μέγερ τι γίνεται, αλλά υπάρχει φάουλ. Ό,τι έχει γίνει ψηλά είναι κερδισμένα φάουλ και τον Πανιώνιο, έτσι. Όλοι οι άλλοι ούπασες. Δες εδώ. Εντάξει, δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη φάση. Ναι, θα μπορούσε να μην σφυριχθεί κιόλα στο φάουλ, αλλά είναι δύσκολο. Εδώ εμείς καθόμαστε και το κοιτάμε σε αργή κίνηση. Πόσο μάλιστα ο διαιτητής, ο οποίος είναι και κάτω στο καλάθι. Ξέρεις, πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια θέλω να σου, τα παιδιά που διαμαρτύρονται στην κερκίδα, ότι εκείνη τη στιγμή είσαι σίγουρος για αυτό που είδες. Εντάξει. Εδώ εμείς δεν είμαστε σίγουροι που δεν το βλέπουμε σε replay. Δεν μπορεί να πας με το πλήθος, δεν μπορεί να πας με το λαό, με τον όχλο. Και κάτι άλλο, Ρίκο, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολα διαιτητεύσιμο σπορ το μπάσκετ. Εντάξει, είναι πολύ σπορ επαφής, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, παρότι υπάρχουν τώρα πλέον τρεις διαιτητές. Είναι η ταχύτητα πλέον που παίζεται το μπάσκετ. Και η δύναμη πια, έτσι. Η δύναμη, οι άλλες άμυνες. Έχει πάει στις περισσότερες προσπάθειες. Ένα μικρό 4-0 ο Πανιώνιος, 60-58, 8 και 15 για το τέλος. Τώρα το Λαύριο υπολείπεται. Το σκορ και το Λαύριο κυνηγάει. Το Λαύριο που είναι τρίτος βαθμολογία μαζί με την ΑΕΚ. Τέταρτο λόγο διαφοράς στο goal average. Και ο Πανιώνιος στην πρώτη-τελευταία θέση κυνηγάει τον κόρυβο. Μέγερ για 3. Πολύ δύσκολο σουτ καθώς ο Κάμινγκς είχε κρεμάσει πάνω του και το Λαύριο πάλι μπροστά 60-61. Είπαμε είναι πολύ επικίνδυνο μάνα το Λαύριο. Δίπλαρος, ο οποίος έφυγε από τον Άρη στον οποίο ανήκει για να πάρει λεπτά συμμετοχής, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει. Σαρικόπουλος, Σακελαρίου, Δίπλαρος, είναι καλός αμυντικά φέτος. Σακελαρίου, θα περάσει από το Μέγερ, η Λόμπα, αστοχή. Δύσκολη φάση. Και είναι ο Νίξον, για μένα ο κορυφαίος σήμερα του Λαβρίου μαζί με τον Λαμπ και τον Μουρ. Προσθέτει την μπάλα με το σώμα, αλλά εκεί ο δίπλαρος και συνέχεια ο Σακελαρίου μαζεύει. Εξασφαλίζει την κατοχή του Πανιώνιου. Σακελαρίου. 60-61, 7 και 20 το τέλος πια. Δεν έχουμε άλλο δεκάλεπτο, είναι το τελευταίο. Νταλό, Σαρικόπουλος, καλάθι και φάουλ. Ήταν καλή συνεργασία, χαϊλό αυτό που λέμε. Από πάνω προς τα κάτω, υπάρχει Νταλό. Εδώ Νταλό,
Έχει την δώσει καλά ο Σαρικόπουλος. Καθώς Κουζέλογλου είναι ένα κλικ πιο πίσω στη φάση. Όπως και ο Μέγερ. Δηλαδή πήγαν και οι δύο πάνω, αλλά όχι με τα πετούμενη ταχύτητα. Ναι, ναι, ήταν καλή και γρήγορη πάσα. Σαρικόπουλος. Αστοχή το 62-61 παραμένει. Μπροστά είναι ο Πανιώνος. Να πούμε ότι είναι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα σήμερα. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα συμβάν που θα μπορούσε να αποτρέψει το χαρακτηρισμό ωραία ατμόσφαιρα και ζεστή. Λάμπ. Περνάει από τον Σαρικόπουλο που κάνει φάουλ. Ίσως ένα άχρηστο φάουλ, αχρίαστο και αυτό. Και... Ναι, γιατί είναι πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ μακριά. Και ο Ζιάκος του λέει τι κάνεις τώρα εκεί. Κοίταξε, έχει μια. Ναι, το κρατάει. Δεν είχε λόγο να το κάνει. Εκεί δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να σουτάρει. Εκεί θα πάρει φορά να βγάλει μπάσιμο. Οπότε τον περιμένει παράλληλα. Να πούμε ότι είναι το. Τρίτο φάουλ του Πανιωνίου. 4 έχει το λάμπρι σε αυτό το δεκάλεπτο. Λάμπρι. Λόγια αλλαγή. Φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Πανιωνίου. Έχει πάρει σωστές αποφάσεις ο Λάμπ, έτσι. Με την μπάλα στα χέρια είναι πολύ καλός. Εντάξει, διαβάζει τώρα, χάνει την ισορροπία και πάει μέχρι μέσα. Θα περάσει ο Πράζελτον. Και στο Κελαγρίβο. Και 53. 62-61. Η επαναφορά από τον Νίξον. Εδώ τον Αμερικανό. Που έχει 4 assist και 7 πόντους. Ο Ζένογλου εξεπαφής, αστοχή. Δεν δίνει καμπύλη στην μπάλα. Ήρθε και η βοήθεια του Κάμινγκς. Ο οποίος κάνει δουλειά και εντός και εκτός ρακέτας. Δίπλαρος, ζητάει στήριγμα. Ο Νταλός ζητά και την μπάλα μέσα. Ο Δίπλαρος δηλαδή του ζήτησε ένα στο low post. Μπράζελτον. Έχει τον Νίξον γιατί είχε ψηλό παίκτη. Κάμινγκς από μακριά, ευστοχή. Μια ανάσα τριών πόντων για τον Πανιόνιο. 65-61 στους 4 στη διαφορά, 6 και 20 πια για το φινάλε του αγώνα. Ο Πανιόνιος ανταπεξέρχεται την πίεση του Λαβρίου, ανταπεξέρχεται ότι κυριεύει το σκορ και τώρα είναι στο συν 4. Wiggins. Νίξον, ο οποίος έχει την παγκέτα της ομάδας, περνάει από το δίπλαρο, όχι, ακολουθεί ο δίπλαρος, κρεμπίζει και την μπάλα, κλέβει και την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα, τρέχουν τον Ντάλο με τον Μπράζελτον. Είπαμε από το σχήμα ότι ο δίπλαρος είναι στοχοπροσιλωμένος στα αμυντικά καθήκοντά του και είναι πολύ καλός και σήμερα. Στα 5-61. Περνάει και ο Μουρ. Έξω ο Κουζέλογλου και συνεχίζει με αμερικάνικη πεντάδα το Λαύριο. Είναι η καλή πεντάδα του Λαυρίου αυτή. Ναι, αλλάζει ο Κουσαρικόπουλος με τον Κράβιτς. Και έχουμε Νίξον, Wiggins, Μέγερ, Λάμπ και Μουρ. Wiggins, Μέγερ, σουτάρει για 3. Όχι τώρα, προσπαθεί ο Λαμπ. Ο δίπλαρος. Είπαμε, βρήκαμε και άλλο τερματοφύλακα εκτός από τον Γιάννη Λαρετζάκη. Για τον Πανιόνιο, ο Κράβιτς, ο Μπράζελτον, ο δίπλαρος, ο Κάμιξ και ο Νταλό. Με 4 περιφερειακούς ο Ζιάκος και τον Κράβιτς. Μπράζελτον. Εκπληκτική σταυρωτή. Αστοχή απέναντι στο Μέγερ. Λαμπ, που βιάζεται. Και κλέβει ο δίπλαρος. Λαμπ. Της Ματάρης και Τζάμπολ. Πανιόνιος είναι για το Πανιόνιο. Το πελάκι είναι για το Πανιόνιο. Το λάθος του Λαμπ είναι ότι ενώ έχει δίπλα τον Μουρ, έχει δίπλα τον Νίξον. Και μπαίνει ανάμεσα, κοιτάξτε. Έχει κουραστεί λίγο ο Λαμπ. Και στείλει κάποια ανάσα. Προς το παρόν είναι όλοι κουρασμένοι. Ναι, και αυτό παίρνει και time out. Time out. Ο Σερέλης 5-23 για το φινάλε, 65-61 σε λίγο μαζί. Το Πανιόνιο αν κερδίσει βελτιώνονται, αν χάσει δυσκολεύουν τα πράγματα. 5-21 για το τέλος και στα 5-61 Μπράζελτον, Κατερίνα ακούμε. Περιφερειακό σούτ για τον Πανιόνιο, μεγαλύτερη ενέργεια και drive από τον Μουρ για τον Λαβ. Κάμινγκς, Μπράζελτον διστάζει για 3, έχει μπροστά τα μακριά χέρια του Wiggins. Υπάρχει κάποιος μακάριστος, άργησε. Μπράζελτον, ψηλά για τον Κράβιτς. Να πω ο Κράβιτς, θυμάται τις πτήσεις του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κράβιτς ό,τι έκανε στην αρχή το συνεχίζει, δεν έχει χάσει καθόλου. 67-61 σε μια φλεγόμενη έδρα αυτή τη στιγμή. Μουρ. Βγάζει έξω στον Μέγερ. Νίξον. Μέγερ. Περνάει προς το καλάθι. Λαμπ. Μια πολύ ωραία συνεργασία μέσα στο ζωγραφιστό για το Λαύριο, 67-63.
Αυτή η πέταλα του Λαυρίου είναι πολύ επικίνδυνη για οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, είναι πέντε Αμερικάνοι που ξέρουν να βάλουν την μπάλα. Είναι πέντε κάτω, καλοί Αμερικάνοι. Γιατί έχω δικά του Αμερικανού φέτο, αλλά. Είναι δουλεμένη ομάδα, με αποστάσει, με σπλίτ και πάσα. Έχει πέρασει 14 χρόνια σε μια φωτιά στην ομάδα. Μπράζελτον και φάουλ. Ο Μπράζελτον θα έχει τη δυνατότητα να πάει στι βολέ. Ο Μπράζελτον, όπω περιμέναμε, Νίκο, θα πάρει μπάλα στα τελευταία λεπτά. Θα πάρει την μπάλα, αλλά πρέπει να δώσει περισσότερο πιο γρήγορα την πάσα, γιατί βλέπει την παγίδα. Γιατί γίνεται παγίδα και τα πτήν. Την επόμενη φορά δεν θα την χαρίσουν. Θα κάνει 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπράζελτον λοιπόν. Ο Μπράζελτον, ο οποίος μέχρι στιγμής στα 4 παιχνίδια που έχει, έχει 84% σβολές. Άρα θεωρητικά είναι λίρα 100 για τον Πανιόνιο να πηγαίνει αυτός σβολές και όχι κάποιος άλλος. Να πούμε ότι είναι ο κορυφαίος σβολές Πανιονίου, ο δεύτερος είναι ο δίπλαρος με 80% και οι υπόλοιποι από 75% και κάτω. Άρα καταλαβαίνετε ότι λογικά θα την, γρήγορα, ο Ζιάκος, θα την ακουμπάει ο Ζιάκος στα χέρια του Μπράζελτον. Πολύ γρήγορα έχουν μπόνους και οι δύο ομάδες. 69-63 στους 6, 4 και 22 για το φινάλε. Σε αυτό το φινάλε που μοιάζει και είναι θρίλερ. Πιο πολύ για τον Πανιόνιο που θέλει οπωσδήποτε την ήττα. Ο Νταλό πάνω στο Μουρ. Μουρ. Με τον Νταλό πάνω του. Με τα μεγάλα του χέρια. Βλέπει το χρονόμετρο, άρα θα πάει σε ατομική προσπάθεια. Σουτάρει μέσα. Είναι παιχταράς ο τύπος. Το πιστεύει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη πίστη στο σουτ. Η μπάλα δεν άλλαξε χέρια, κράτησε την μπάλα. Και δεν κοίταξε άλλο. Δεν κοίταξε άλλο. Ναι. Ήταν εστιασμένη η άμυνα πάνω του και δεν τον νοιάζει. 69-66. Μπράζελτον. Πιο γρήγορο, όχι από τον Νίξον. Πάντως κρατάει μπάλα. Νταλό, έρχεται ο Κάμιτς. Διορθώνει στα 11 δευτερόλεπτα. Μπράζελτον. Ο δισταγμός απέναντι στον Κάμιτς, στον Νίξον. Καταπληκτική πάσα στον Γκράβιτς. Είπαμε, πολλά θα κρυφτούν από τα πόδια του Μπράζελτον. Πάρε βάλε είναι ο Μπράζελτον. Ο οποίος έχει κουραστεί, έτσι δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι, αλλά στην μέχρι στιγμή θα το απεξέρχεται. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τον βγάλει τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τον βγάλει. Το βγάζει τώρα στα 3,5 λεπτά. Δεν το βγάζει. 71-66 στου 5 διαφορά. Μουρ με τον Κάμιτς. Αλλαγή μαρκαρίσματος. Για να δει πώ διαβάζει. Με κοντό αντίπαλο έκανε βήμα πίσω και τρίποντο. Με φυσικό αντίπαλο τον παίζει στα πόδια και τον πάει μέσα. Έτσι, έτσι. Να πούμε στον κόσμο ότι το μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια είναι άθλημα μυαλού. Είναι σπορ μυαλού. Είναι μυαλού και όσο αν έχει μυαλό και έχει αθλητική ικανότητα, έχει δύο ατού. Έχει πετύχει. Έχει δύο ατού. Έχει πετύχει. Δηλαδή, εξηγώ τι κάνει ο Μουρ. Έτσι. Στο βαρύ αντίπαλο τον παίζει και τον πάει μέσα. Ο Μουρ. Απέναντι σε έναν Πανιόνιο που με τον Γκράβιτς συνεχίζει το σερί, το δικό του και του Σαρικόπουλου. Άστοχος ο Μουρ, το 71-66 παραμένει, η διαφορά παραμένει στους 5 πόντους. Ο Πανιόνιος απέχει 3 και 18 από το στόχο του που σήμερα είναι μόνο η νίκη. Πλέον όλες οι βολές βαρώνουν τα χέρια, έτσι. Είναι 100 κιλά η μπάλα. Ξανά σ' άκουσε ο Μουρ. Άρα καλύτερα να χάνει τις βολές, εσύ, αλλά γιατί τις βολές από την απέναντι βγαίνει μέσα. 71-66 μπροστά ο Πανιόνιος, 3 λεπτά περίπου για το φινάλε ενός δραματικού αγώνα. Πανιόνιος παλεύει για τη σωτηρία του. Και λάβει για τετράδα. Νταλό, χαμηλά, Κράβιτς με το Μέγερ. Δύσκολο σούτ από τον Μπράζελτον, αστοχή, τρέχει και μαζεύει ο Νίξον. 3-2, Νίκο κρατάει μπάλα. Λαμπ, κάνει βήματα. Σωστή απόφαση του σώμου που ήταν δίπλα. Αμερικάνικο βήμα. Κοιτάξτε εδώ. Το οποίο θα πρέπει για μένα να καταργηθεί, έτσι. Εδώ τα βήματα του. Εντάξει, θα πρέπει να καταργηθεί αυτό. Όπως ναι, αλλά στην Αμερική. Όσο υπάρχει είναι βήματα. Εντάξει. Πώς, το Λάβιο στην πιο κρίσιμη στιγμή. Χάνει δύο βολές και κάνει βήματα. Στην κόψη του ξηραφιού. Έτσι. Εδώ είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση, έτσι. Τίποτα άλλο. Μπράζελτον. Κάμισε. Αυτό που το θέλει περισσότερο. Το Dub Team. Να το λάθος. Λαμπ. Νίξον. Μουρ. Καλύτερος παίκτης του αύριο φέτος και ένας από τους καλύτερους του αθλήματος απέναντι από τον Νταλό. Φάουλ. Ο Ζιάκος διαμαρτύρεται. Και τεχνική ποινή. Το σώμα. Εδώ η διαμαρτυρία του Ζιάκου. Δεν το βλέπουμε σε αυτήν την κάμερα. Χρήστος Χρυσοδούλου, Μάρκος Κολόκας. Το general manager και ο team manager της ομάδας, εδώ είναι ο Βαγγέλης Γιάκος, στην τεχνική ποινή που δέχτηκε. Από εδώ και πέρα, Νίκο, το καθαρό μυαλό μετράει πάρα πολύ. Και για σε όλα, σε στους πάγκους. Έτσι. Στους πάγκους, στον ψαπευτή και στον γιατρό και στον οποιοδήποτε είναι στον πάγκο. Το μάτς είναι πλέον πόντο-πόντο. Μουρ, για την πολύ τεχνική ποινή. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος.
ο Μορφτάλε του 20, όσους και ο Λαμ. Σηλώνεται αρκετή ώρα έτσι στις βολές. Ναι. Το 067. Μία βολή ακόμα. Το 71-68 στο τρίποντο διαφορά με τον η διαφορά βλέπετε στους 3 από τις 5 και τώρα αυτό το φάουλ του 3 βολές, 2, 1 τεχνική ποινή, 1 τεχνική ποινή που θα σουτάρει ο Λαμ και 2 του Μουρ για το φάουλ. Περνάει ο Περάκης, αστοχή. 3 χαμένες βολές για το Λαύριο στο κρίσιμο το σημείο του αγώνα. Σε έβαλε τις δύο. Νωρίτερα, ναι, νωρίτερα. Ναι, ναι, ναι. Και μία χαμένη ο Λαμ. Τώρα, 71-68, Μουρ, ο οποίος μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα, πέρασε στον Μπράζελτον, αλλά εδώ ο Μπράζελτον κρύβει την μπάλα. Κουρασμένος, ξεκουρασμένος, ναι. Την πήρε την μπάλα. Κάμινγκ σε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο για τον Πανιόνιο. Είναι όμως εκεί ο Νταλό, απόντος του Περάκη. Και όποιο άλλο παίκτη θα έπρεπε να καλύπτει το χρωματιστό, το ζωγραφιστό. Το 0-68, Νταλό. Διπλάρος για 3, έρμπολ. Σε ένα κρίσιμο σημείο. Ετοιμάζει ο Σακελαρίου. Ένας πιο έμπειρος παίκτης. Έπρεπε να πάει πιάνω στα πόδια του Περάκη ο Νταλό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο σε αυτό το απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτης κρισιμότητας κυρίως για τον Πανιόνιο. 71-68 προηγείται επί του Λαυρίου και ο Μουρ στάει κάτι στάει από τον Μέγερ, όχι πάνω στην μπάλα γιατί πάροντος του Νίξον θα κατεβάσει αυτός. Αφήνει να κυλήσει γιατί ως γνωστόν ο χρόνος αρχίζει και μετράει όταν έχουμε κατοχή, όταν πιάσει λοιπόν ένας παίκτης την μπάλα και ο Κράμαντ αφήσει να κυλήσει. Λαμπ, το σκρίνει στην μπάλα τον Περάκη. Μέγερ από τα 7 μέτρα, πολύ δύσκολο σουτ και είναι κακό σουτ. Δύο έρμπολ, έτσι. Οι δύο ομάδες διαγωνίζονται σε ποια θα κάνει τα περισσότερα λάθη αυτή τη στιγμή. Όποιος κάνει τα περισσότερα έρμπολ θα χάσει. Μπράζελτον. Χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετικός τριπλέρ και Κράβιτς. Εξεπαφής αστοχή. Μουρ. Είπαμε, διαγωνισμός λαθών για τις δύο ομάδες. Λαμπ. Μεγάλο άγχος, μεγάλη πίεση. Ήδη η αδρεναλίνη είναι στα ύψη. Μουρ. Περάκης για 3. Να πω Περάκης, να πω Περάκης. Ο Περάκης έχει μετά το έρμπολ, αυτό πήγα να σου πω. Το πήρε από το στόμα μου. Να πω Περάκης έχει άγνοια κινδύνου. Και κάνει ναι, και πολλές φορές στην καριέρα του. 1-13. Μετά από έρμπολ το τολμάει. 71-71. 67 δευτερόλεπτα σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Μπράζελτον το κρέψιμο του Νίξον στα 8 δευτερόλεπτα. Τα ψυχικά αποθέματα και των δύο ομάδων είναι υψηλά, οφείλω να ομολογήσω. Ετοιμάζεται και ο Wiggins για τον Λαύριο, στη θέση του Περάκη. Ο οποίος καταλαβαίνετε ότι εδώ από τα 7 μέτρα σουτάρει και φτωχή. Ο Περάκης που έχει κάνει σήμερα το καθήκον του με τον τραυματισμό του Τζόνσον. Μπράζελτον, αστοχή, ψηλά ο Νταλό. Απέναντι ο Wiggins, δύσκολη φάση, έρχεται και πάλι, αστοχή, Cummings. Τρίτη προσπάθεια, τάπα, γίνονται μάχες ρυβακών, υπάρχει φάου. Πάθος, ψυχή, ένταση, δύναμη, σκληράδα. Και από τις δύο ομάδες αυτό δείχνει ότι ο Μέρ Πανιόνιος αρνείται να χάσει. Εδώ και δεν να κινδυνεύσει κατηγορία. Όχι, σωστά. Ούτε το φάουλ. Εδώ είχε φάουλ, το αριστερό του χέρι. Βρήκε παλάμη. Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, Νίκο, πρέπει να δούμε τώρα στα 51 δευτερόλεπτα. Ο πάντως με συγχαρητήρια για τον Πανιόνιο που παλεύει τόσο σκληρά για την κατηγορία, αλλά και συγχαρητήρια για τον Λαύριο, το οποίο έχει βρει ένα εσωτερικό κίνητρο να παρέψει αυτό το παιχνίδι. Ασφαλώς, δεν μπορεί να χάσει. Επειδή πάει για την τετράδα, πάει για να κερδίσει, πάει για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Κοίταξε την πρέμια του. Απλώς ο Κράβιτς είναι η Αχίλλειος πέραν τα φάουλ. Το είχαμε πει στην αρχή. Έχει... Το έχει επισημάνει σωστά εσύ στην αρχή. Έχει 57% ο Κράβιτς. Στην αρχή ξεκίνησε καλά. 6-8 είχε, αν δεν κάνω λάθος, δεν πήγε άσχημα σήμερα. Σήμερα ναι, σήμερα, αλλά γενικά. 72-71, 51 δεύτερα για τρεις και μπαίνει ο Κουακουμένσα. Στη θέση του Κράβης, πώς θα τώρα να δεις. Με αυτή την αλλαγή τώρα ο Ζιάγκος θέλει δύναμη μέσα περισσότερο παρά σκορ. Απλώς... Όλα αυτά θα τα δούμε όμως μετά το time out. Φίλες και φίλοι, σε λίγο μαζί. Το μικρόφωνο στην Κατερίνα Σοπούλου. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος φαίνεται ότι προβλέπει τις κινήσεις του Χρυσοσερέλη. Ζήτησε προσαρμοσμένη άμυνα στο πίκερο που υπό
υποθέτει ότι θα παίξει το Λάβριο και ο Μουσουσαρέλης έδωσε όντως για πέντε ρόλο επίθεση. Νίξο στο Μέγερ. Ψηλά ο Μουρ για να πάρει μπάλα. Δημιουργία ή εκτέλεση, θα δούμε. Ο Μουρ με τον Κουακουμέσα στην αριστερή του τρίπλα. Μουρ. Περάκης από τα 7 μέτρα και πάλι. Αυτή τη φορά αστοχή, Νταλό κρατάει μπάλα. Έχουμε παιχνίδι δύο κατοχών. Που σημαίνει ότι αν ο Πανιώνιος ευστοχήσει, πλησιάζει, προσεγγίζει, αλλά δεν εξασφαλίζει την νίκη. Εκτός και αν είναι τρίποντο, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι ήδη στον ένα πόντο. 72-71 με το άστοχο τρίποντο του Πανιωνίου πλευράς Περάκη. Ανοίγει την άμυνα το Λαύριο. Και παίζει απομόνωση με το Λάμπτορα ο Μπράζελτον. Δυσκολεύεται. Νταλό, τελειώνει χρόνος. Δεν μετράει το καλάθι. 8 και 4 φίλες και φίλοι για το φινάλε. 8 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα, 72-71. Που σημαίνει ότι αν ευστοχήσει σε σούτ εντός παιδιάς χωρίς απάντηση το Λαύριο, κερδίζει τον αγώνα. Αν η άμυνα μείνει στο 0, κερδίζει ο Πανιώνιος. Αν κάνει φάουλ, πάει στις βολές. Ειδικές καταστάσεις με 5 φάουλ κάθε ομάδα. Εσύ τι θα έκανες? Αυτή τη στιγμή δύσκολα να κάνω φάουλ. Έτσι είναι 8 δευτερόλεπτα, η μπάλα παίζει από κάτω. Και δεν τον στέλνεις να κάνει αυτό που ξέρει τόσο καλά. Εντάξει, ναι, παίζει την μπάλα από κάτω, είναι ο χρόνος ικανός να βγάλει άμυνα ο Πανιώνιος. Φίλες και φίλοι, μεγάλο μάτς. Μπορώ να το πω τώρα, χιτσκοκικό. Εντάξει, χιτσκοκικό σίγουρα. Είναι απίστευτο, 8 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα σε ένα μάτσο που πραγματικά οι παίκτες και το δύο ομάδες έχουν καταθέσει την ψυχή τους. Τέλος επίθεσης, φαινόταν άλλο. Εδώ δεν υπάρχει καμιά βοήθεια, εδώ πρέπει να παίξει άμυνα μπροστά, να μην φας, να μην φας backdoor, βλέπεις γίνεται συνέχεια. Αλλά... Ζήτησε τη βοήθεια του instant replay, αλλά νομίζω ότι φαινόταν από πριν ότι ήταν για τελειώσει ο χρόνος. Σόμος, θα δώσει μπάλα στο Μουρ. Μουρ στο Νίξον, 7 δεύτερα για το φινάλε του αγώνα, 72-71 μπροστά Πανιώνιος. Νίξον, Νίξον κρατάει πάλι με δίπλα τον Κάμινγκς. Είναι ο Νίξον που αφήνει την μπάλα χαμηλά, Νταλό την κρατάει. Τέλος αγώνα, ο Πανιώνιος είναι ο νικητής, 72-71 απέναντι σε ένα κάτι παραπάνω από αξιόμαχο Λαύριο. Αξίζουν και οι δύο ομάδες.